Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, Χάι TV Τομές, και απόψε μαζί σας σε αυτό το ατέλειωτο δρομολόγιο για την αλήθεια. Είχαμε πολλά τηλεφωνήματα χθες. Το τακτικό μας ραντεβού της Πέμπτης, το ξέρετε, έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σήμερα. Θα μου πείτε κάθε μέρα τα ίδια, μας λες ότι είναι ενδιαφέρουσες οι εκπομπές. Τι να κάνουμε, είναι όλες ενδιαφέρουσες, μια καλύτερη από την άλλη, και τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι το ένα σπουδαιότερο από το άλλο. Άλλωστε, ο λόγος για τον οποίο είσαστε μαζί μας κάθε βράδυ είναι γιατί, όπως γράφετε και λέτε στα τηλεφωνήματά σας, βρίσκεται κάτι διαφορετικό, βρίσκεται την αλήθεια, βρίσκεται αυτό που δεν βρίσκεται σε άλλες τηλεοράσεις. Έτσι λέτε εσείς. Εμείς δεν είμαστε σε θέση αυτό να κρίνουμε και να αποφασίσουμε τι ακριβώς είναι εκείνο που σας κάνει να παρακολουθείτε το Χάι TV. Πιστεύουμε όμως ότι είναι ακριβώς αυτό το ξεχύλισμα της αλήθειας. Χθες είχαμε ασχοληθεί με το περιβόητο θέμα των ψηφιακών, της Ιτρακόμ, της κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Μάνου, του κυρίου κλπ. Όλη αυτή την υπόθεση, τη δυσάρεστη. Και είχαμε κάποια τηλεφωνήματα και κάποια φαξ, τα οποία μελετήσαμε, και απόψε με τρεις κουβέντες πάλι, για να μπούμε στο θέμα μας, πολύ γρήγορα θα σας πω τα εξής. Πρώτον, αυτός ο σταθμός, αυτό το κανάλι, έχω δηλώσει κατηγορηματικά, δεν έχει καμία σχέση και δεν εξαρτάται με κανέναν και δεν εξαρτάται από κανέναν. Απολύτως από κανέναν, το τονίζω. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Έχει μεγάλη σημασία η ψυχική επαφή με τον τηλεθεατή. Να πιστεύει και να το διαπιστώνει κάθε μέρα ότι είναι ακριβώς έτσι. Είχαμε κάνει μια μεγάλη εκστρατεία με τον κύριο Σοφιανόπουλο για την ελληνική βιομηχανία, η οποία και σήμερα βάλεται με φοβερό τρόπο να καταστραφεί ό,τι έχει απομείνει. Γνωρίζετε ότι η χώρα μας είχε μία άνθηση τη δεκαετία του 60, η οποία άνθηση είχε στο προσκήνιο περί τις 200 ελληνικές βιομηχανίες με τεράστιο μέγεθος εξαγωγών. Αυτές οι βιομηχανίες καταστράφηκαν όλες και φτάσαμε στο αποκορύφωμα να αποκαλέσει όλη αυτή την υπόθεση αιτία φθόνου ο μεγαλύτερος των βιομηχάνων, που λέγεται Γεώργιος Δράκος, Ιζόλα κλπ. Τα έχουμε πει αυτά. Σήμερα, χθες, προχθές, είδαμε να βάλετε μια άλλη ελληνική βιομηχανία, η Ιντρακόμ. Γράφτηκαν για τη Στάζη, γράφτηκαν για τη Μάζη, γράφτηκαν χίλια δυο πράγματα, δεν έχει σημασία τι και πώς. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς από αυτή την ιστορία είναι το εξής. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που έχει συγκεκριμένο όνομα και είναι Έλληνας. Ήρθε εδώ λοιπόν και έβαλε συγκεκριμένα χρήματα και έφτιαξε μία βιομηχανία η οποία απασχολεί 10.000 ανθρώπους. Το πλέγμα της, δηλαδή, είναι μια εταιρεία, είναι 5-6 αδελφές εταιρείες, απασχολούν 10.000 ανθρώπους. Και εάν υπολογίσουμε ότι ο κάθε ένας από αυτούς που εργάζονται εκεί κατά μέσον όρο τουλάχιστον έχει άλλον ένα πίσω του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, εγώ δεν βάζω 2-3, βάζω έναν. Άρα μιλάμε το λιγότερο για 20.000 άτομα. Έχουμε λοιπόν μια βιομηχανία η οποία λειτουργεί μέσα στον ελληνικό χώρο, έχει εγκαταστάσεις και παραγωγή μέσα στον ελληνικό χώρο, πραγματοποιεί εξαγωγές και υπάρχει και αναπνέει. Αυτή η ελληνική βιομηχανία λοιπόν σήμερα βάλεται με διαφόρους τρόπους. Λέει δηλαδή ότι τα λεφτά είναι του τάδε, ξέρω εγώ, λένε. Μετά άλλο τι είπανε, ότι με τα ψηφιακά έγιναν διάφορες κομπίνες στον ΟΤΕ και πήρε τις προμήθειες από τον ΟΤΕ, τις κρατικές προμήθειες. Εσείς οι τηλεθεατές του Χάι TV, αφήστε τα αυτά, μην ασχολείστε με αυτά. Εμείς θα πούμε το εξής. Επίσης, ένα άλλο παράπονο το οποίο έγινε από την εταιρεία του κυρίου Κόκαλη ήταν ότι μίλησε άσχημα για το πρόσωπό του. Είπα το εξής και το ξαναλέω. Όταν ένας δημοσιογράφος που βρίσκεται στον χώρο 40 χρόνια και σου τηλεφωνεί, όποιος κι αν είσαι, όσο μεγάλος κι αν είσαι πια, παίρνεις το τηλεφώνημα και λες ότι εγώ για συγκεκριμένους λόγους δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν μπορώ να συμμετάσχω σε αυτή την ιστορία, δεν μπορώ να πάρω μέρος σε κανένα είδου συζήτηση, ούτε θέλω να σας ξαναστείλω, να σας στείλω κάποιον εκπρόσωπό μου. Σας ευχαριστώ πολύ, μια άλλη φορά μπορεί κάτι να ξαναπούμε. Ή εν πάση περιπτώσει σταματάς εκεί. Το γεγονός ότι δεν εμφανίζεσαι πουθενά και εσύ και οι ιδιαίτεροι σου και οι ιδιαίτερες που έχεις εξαφανίζονται και χάνονται και κανείς δεν βγαίνει στο τηλέφωνο, σαν να μην υπάρχεις, αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον δεν είσαι ευγενής άνθρωπος.
Γι' αυτό λοιπόν κατηγόρησε χθες τον κύριο Κόκαλη, τον κατηγόρησε για αγένεια και το ξαναλέω και πάλι σήμερα, για να ξεκαθαρίζουμε με τους ανθρώπους του κύριου Κόκαλη. Εμένα δεν είναι ευγενικός άνθρωπος και μου είναι πολύ δυσάρεστο. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει το πράγμα, δεν θέλω να έχω καμία συζήτηση μαζί του στο εγγύς και απότερο μέλλον. Το μόνο που μπορώ να το ευχηθώ είναι να φροντίσει αυτή τη βιομηχανία του να την κρατήσει και να ταΐσει τους συμπατριώτες μας που σήμερα πράγματι έχει τους μεγαλύτερους μισθούς και πράγματι απολαμβάνουν μιας πολύ καλής συνεργασίας από όσο τουλάχιστον μας είπε η εκπρόσωπος εχθές των εργαζομένων στις εταιρείες του. Νομίζω το ξεκαθαρίσαμε αυτό για ό,τι έχει σχέση με τον κύριο Κόκαλη. Ας έρθουμε στο θέμα στην ουσία. Τι έχει συμβεί? Γίνεται μία μάχη, βέβαια υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία ο σταθμός αυτός προσπαθεί και ψάχνει να βρει. Είχαμε πει για την ελληνική βιομηχανία, την οποία θέλουμε να στηρίξουμε σήμερα. Μιλήσαμε για τον κύριο Αντωνακόπουλο και ήρθε εδώ στην εκπομπή για την ελληνική ορυχαλκουργία και τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ, τα οποία ήδη ετοιμάζεται ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ και θα κληθεί η ΕΙΔΑΠ να μας δώσει μια απάντηση με αυτή την επιστολή μπόμπα του Προέδρου της, του κύριου Ανδρεάδη. Εκεί τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν μια κιόξο. Γιατί κάτι σχετικό είναι και αυτό τώρα που γίνεται με την Intracom, το ίδιο που γίνεται και με την ορυχαλκουργία και με την ΕΙΔΑΠ. Αυτά είναι βίοι παράλληλοι, δρόμοι ίδιοι. Θα τα δούμε αυτά. Είναι έτοιμοι κάποιοι Έλληνες βιομηχανοί να δηλώσουν δημόσια, προσέξτε το αυτό, έτοιμοι, θα δούμε σε μερικές μέρες, ναι, μας ζήτησαν προμήθειες, μας πνίξανε και τις πληρώσαμε. Είναι έτοιμοι, τους έχω πείσει, είναι μερικοί αυτοί. Ελπίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος και εκεί θα γίνει, τι θα γίνει, τέλος πάντων. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που θα μιλήσουν τελικά. Θα βγουν και θα πούν κάτι. Βεβαίως, γιατί αυτούς που παίρνουν τις προμήθειες δεν τους πιάνει σαν τον υδράριο. Σου εμένα μου δώσει τίποτα. Ποιος σου ζήτησα εγώ? Είναι τόσο δαιμόνοι που έχουν φτιάξει και οργανώσει αυτό το σύστημα της μίζας έτσι, που αν τυχόν πεις ότι ναι, με εκβιάσατε και σας έδωσα, πάνε και στο δικαστήριο κατηγορούμενο ότι τους κατηγόρησες. Τόσο τέλειοι είναι αυτοί οι μιζαρόοι. Όπως έχουμε και μια άλλη υπόθεση που ψάχνω, τη Σέλμαν του κυρίου Ηλιάδη. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι δικοί του, 30 χρόνια πίσω τώρα, δεν πρόκειται να την αφήσουμε. Έχει ψάχνω αυτή τη δουλειά. Θα δούμε τι θα γίνει, την ψάχνουμε και αυτή. Ας έρθουμε όμως στο διατάφτα, για να κλείσω. Λοιπόν, εμάς εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, όπως είπαμε, ορυχαλκουργία, Αντωνακόπουλος, ρολόγια, η ΕΙΔΑΠ, σήμερα μας ξεφύτρωσε, το είχαμε πιάσει το θέμα ήδη, μας ξεφύτρωσε η Intracom. Τι είναι το πρόβλημα εδώ? Γιατί λέει ψηφιακά, πήρε, έκανε, έρανε. Εμείς δεν ξέρουμε τις συναλλαγές μεταξύ Intracom και, πώς το λένε, και ΟΤΕ. Τι έγινε, τι παρατυπίες έχουν γίνει, οι οποίες τις είδε ο κ. Ζορμπάς και ο κ. Τζανακάκης, ο οποίος δεν μιλάει. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μιλάει. Τέλος πάντων. Διαφωνούμε δηλαδή γιατί δεν μιλάει ο κ. Τζανακάκης. Αλλά η ουσία, αγαπητοί τηλεθεατές, για σας, έξω από όλους αυτούς, εσείς και εμείς, να καταλάβετε τι γίνεται. Ξεχάστε ποιος έχει Intracom, ξεχάστε την Intracom, ξεχάστε τα όλα. Είναι μια ελληνική βιομηχανία η οποία ασχολείται με τα τηλέφωνα. Μπορούμε να σφίξουμε τον ιδιοκτήτη της μέχρι εκεί που δεν παίρνει να είναι σωστός και έντιμος. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι δύσκολο να το καταφέρει κανείς. Όμως, η συζήτηση γίνεται για τις προμήθειες, λέει, από το δημόσιο. Δηλαδή, γιατί την πήρε τη δουλειά η Intracom, που είναι ελληνική βιομηχανία και απασχολεί 10.000 ανθρώπους και ταΐζει άλλες 20, σύνολο 30.000, και δεν τη δώσαμε στην Alcatel, παράδειγμα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ποια είναι η Alcatel και ποιος κρύβεται πίσω από την Alcatel. Λένε ότι είναι ο κύριος Βαρδινογιάννης, λένε ότι κάποιον πολιτικό, δεν θυμάμαι ποιον, ανέφεραν εκεί στα κανάλια, λένε διάφορα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Τι μας ενδιαφέρει? Ότι στη Γαλλία, μια και είναι γαλλική εταιρεία Alcatel, οι Γάλλοι δεν δίνουν τις προμήθειες που είναι προμήθειες του δημοσίου, δηλαδή τις τηλεφωνικές εταιρείες που έχει, τις δημόσιες, όποιος έχει από αυτούς, τις δίνει σε βιομηχανίες οι οποίες είναι ντόπιες, δικές τους. Δηλαδή ο Γερμανός δίνει στη γερμανική βιομηχανία, την ιδιωτική, τη δουλειά.
ο Γάλλος στη Γαλλική, ο Λουξεμβουργιανός στο Λουξεμβούργιο, λέω, παράδειγμα, ο Ολλανδός στους Ολλανδούς. Δεν δίνουν δουλειές εκτός από τις χώρες τους, στις δικές τους βιομηχανίες. Να δούμε τώρα τι ακριβώς είναι εδώ. Θέλει κάποιος να μην τις πάρει η Ιντρακόμ, μην ξημερώσει και μισώσει και τις πάρει. Αρκεί όμως αυτός ο οποίος θα τις πάρει, τις ψηφιακές μονάδες, να είναι Έλληνας επιχειρηματίας, να έχει εδώ στήσει τη βιομηχανία του, να απασχολεί δικούς μας συμπατριώτες αυτήν, 5-10 χιλιάδες, και βεβαίως να πάει με την Ιντρακόμ του κυρίου Κόκαλη, ο κύριος, ξέρω εγώ, Αθανασιάδης ας πούμε, ότι έστησε κι αυτός μια άλλη Ιντρακόμ, τη λέει Ιντραφών ή ξέρω εγώ τηλεφωνική εταιρεία, ιδιωτική, μια τηλεφωνική ανώνυμος εταιρεία. Μάλιστα. Πού βρίσκεται αυτή, στο Λαύριο. Μάλιστα. Να έρθει κι αυτή να πάει στον ΟΤΕ και να πει κι εγώ κάνω προσφορά. Έχω στήσει μια ελληνική βιομηχανία εδώ, απασχολώ 3.000 άτομα, άντε, επειδή θα είναι και μικρή αυτή, και από την άλλη μεριά είναι τρακό. Μαζί. Πάμε λοιπόν στον ΟΤΕ, δώστε μας τα ψηφιακά. Μάλιστα. Ποιος έχει, παιδιά, καλύτερες τιμές, να δούμε. Γίνεται η συζήτηση, η τάδε εταιρεία, τι εγγύηση μας προσφέρετε κτλ. Ωραία. Να σας δώσουμε εσάς που έχετε την καλύτερη προσφορά. Και να την πάρει η εταιρεία αυτή. Άσε που, εάν τυχόν ήταν έτσι. Θα πρέπει να πάρουν και οι δύο. Και οι δύο, μπράβο, ακριβώς. Δηλαδή, να βοηθήσει ο ΤΕ και τις δύο. Και αν ήταν τρεις, και τις τρεις ελληνικές βιομηχανίες. Εκεί σταματάμε εμείς. Ο σταθμός αυτός σταματάει εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς ποιος είναι ο κύριος Κόκαλης και ποια είναι η Ιντρακόμ. Μας ενδιαφέρει ότι η Ιντρακόμ είναι ελληνική βιομηχανία και θα πρέπει να στηριχθεί πάση θυσία. Αυτή και μόνο. Και οποιοδήποτε άλλος αν θέλει μπορεί να έρθει να στήσει μια βιομηχανία και να διεκδικήσει και να πάρει. Εκεί είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το να δώσουμε εμείς σε μια εταιρεία του εξωτερικού, γαλλική, γερμανική, τα ψηφιακά. Μια προϋπόθεση ακόμα, κύριε Κοντά. Ναι, πέστε, πέστε. Να πω και εγώ καλησπέρα. Καλησπέρα. Ότι οποιαδήποτε εταιρεία υπάρχει, εργάζεται, παράγει και προμηθεύει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό και πρωτίστως το ελληνικό κράτος, θα έπρεπε απαραίτητος να έχει και τμήμα εφηρμοσμένης ερεύνης και αναπτυξιακής τεχνολογίας. Διότι όταν μιλάμε για βιομηχανία, μιλάμε ξεκάθαρα για έρευνα. Εφηρμοσμένη έρευνα. Όχι θεωρητική και βασική που κάνουν τα πανεπιστήμια, που και αυτά θα έπρεπε να κάνουν αυτό. Διότι κάποτε, στο χ προσεχές μέλλον, θα πρέπει και η Ελλάδα να είναι πρωτοπόρος εις την έρευνα. Διότι αν δεν είσαι πρωτοπόρος ή αν δεν συμβαδίζεις ερευνητικός, είναι δώρον άδωρον. Δεν μπορείς ποτέ να προχωρήσεις. Τα προϊόντα σου θα είναι πάντοτε υποδεέστερα, θα αντιγράφεις άλλους και δεν θα είσαι ποτέ εις την εξέλιξη εκείνη την οποία θα πρέπει να είσαι για να είσαι ανταγωνιστικός. Δεν είναι μόνο να είσαι ανταγωνιστικός εις την τιμή, πρέπει να είσαι και εις την ποιότητα και προσθέσεις στην υπηρεσία που παρέχει το αντικείμενο. Αν πάρει, δηλαδή, παραδείγματος χάρη σήμερα ένα αυτοκίνητο του 1927 και λες εγώ αυτό το αυτοκίνητο σας το δίνω για 50 χιλιάρικα, λέω, θεωρητικός. Μα αυτό δεν περνάει καν κταίο. Δεν πάρει κυκλοφορεί στους δρόμους. Ως εκ τούτου δεν είναι μόνο το θέμα της τιμής. Είναι και το θέμα της ποιότητας και τι υπηρεσίες προσφέρει. Και από αυτά τα οποία γνωρίζω, τα λίγα δεν είμαι ειδικός στο θέμα ότι έχω ασχοληθεί, η Ιντρακόμ έχει ερευνητικό κέντρο μεγάλο. Να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Έχουμε τώρα να στηρίξω την υπόθεση ενός κυρίου που έχω προσωπικούς λόγους από την αγένειά του να μην συμπαθήσει. Όχι, είμαι λίγο πικραμένος, ναι, γιατί είναι αγενής. Όπως απέναντί μου τουλάχιστον. Πολύ σωστά είπατε, δεν μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Βάσει το εις, παρότι είμαι πικραμένος, είμαι υποχρεωμένος αυτή τη στιγμή από το εξής. Ο σοφός. Έναν άλλο αντιπρόεδρο, ναι, θα σας εξηγήσω, που λέγεται Δημητριάδης, ένας ευγενέστατος κύριος, ο οποίος με έστειλε, μου λέει, εγώ δεν μπορώ, θα σας στείλω όμως μία επιστολή και στην οποία θα συμπεριλάβω όλα αυτά. Μέσα λοιπόν εκεί γράφει ότι τι έχει και λέει, επειδή το θίξατε το θέμα, έχουμε, λέει, ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο εργάζονται 200 ειδικοί επιστήμονες με μάστερ και δεν ξέρω τι σπουδές. Γράφει μέσα, ναι, και παρουσιάσαμε, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Σύνοδο των 7 πλουσιότερων χωρών, παρουσιάσαμε ένα ειδικό πρόγραμμα ερευνητικό από το επιστημονικό προσωπικό το οποίο έχει εδώ, έχει ένα κομμάτι στην εταιρεία του, είναι κομμάτι έρευνας με ερευνητές. Το ελληνικό μυαλό
είναι. Και συνεχάρισε να λέει αυτό. Το πιο κατάλληλο μυαλό, διότι είναι θηλυκό, γεννάει. Ο Έλληνας είναι καπάτσος, είναι σβέλτος στη σκέψη και η έρευνα ακριβώς αυτό θέλει. Να σκέφτεσαι διάφορα πράγματα για εφαρμογή. Θέλω να σας πω, κύριε Σοφιανόπουλε, επειδή είστε ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχάνους υπήρξατε στον τόπο, θέλω να πω το εξής. Ο σταθμός μας σκέπτεται σωστά. Πολύ απολύτως. Δηλαδή, όπως τα βάλαμε τα πράγματα, είναι σωστά. Ο σοφός καλόγερος έλεγε σήμερον εμού, αύριον εταίρου, ουδέποτε τεινός. Δεν μας ενδιαφέρει ο κύριος Κόκαλος ή ο οποιοδήποτε κύριος Κόκαλος, ούτε ο κύριος Σοφιανόπουλος. Ενδιαφέρει η βιομηχανία να υπάρχει, να αποτελέσει κάποια στιγμή παράδοση για να μπορέσει να προχωρήσει, διότι αυτό θα κρατήσει τον τόπο. Και δυστυχώς, αν είναι κάτι το οποίο φωνάζω και θα το δούμε τώρα και σε άλλους τομείς, πρωτίστως στο θέμα της παιδείας και στα συγκριτικά που θα πούμε στο θέμα μας σήμερα με την Ολλανδία, θα δούμε ότι αυτό το ελληνικό κράτος πρωτίστως τι έχει καταφέρει τον τελευταίο καιρό. Να καταστρέψει την οποιαδήποτε βιομηχανική παράδοση είχε η χώρα. Τελείως. Δια του νόμου του κύριου Έβερτ του 1983. Και αυτό είναι κάτι το τραγικό, διότι εκεί πέρα υπήρχε πάρα πολύ συγκεντρωμένη γνώση από ανθρώπους. Ένας απλός άνθρωπος καμιά φορά, ένας αρχιεργάτης Φερρυππίνης, στις λεπτομέρειες στα Φερρυππίνης, στα χιτήρια. Η πρακτική αντιμετώπιση τη στιγμή εκεί που γίνεται το κράμα των μετάλλων, υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι ή στην παραγωγή των όπλων που πρωτίστως στα κυνηγητικά. Υπάρχουν οικογένειες που πάει από τον έναν στον άλλο. Αν αφαιρέσεις 10 ανθρώπους κλειδιά μέσα από τη βιομηχανία, η βιομηχανία δεν μπορεί να προχωρήσει σε όλο τον κόσμο. Και εμείς αυτή την παράδοση την οποία την είχαμε, τη διαλύσαμε. Και αυτός ο άνθρωπος θα τους ξανασυγκεντρώσει τώρα. Είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή, το έγκλημα το οποίο διέπραξε η Νέα Δημοκρατία σαν πρωτοπόρος εντός παρενθέσεως και το ΠΑΣΟΚ σαν συνεχιστής αυτής της εγκληματικής προσπαθίας να διαλύσουν την βιομηχανική παράδοση της χώρας, θα το πληρώνουμε για πολλές δεκαετίες από εδώ και μπρος. Και το μεγάλο κακό είναι ότι τώρα ακολουθεί η διάλυση και της γεωργοκτηνοτροφικής μας παραδόσεως, οπότε θα είναι και το τέλος. Εάν δηλαδή δεν προσέξουν, διότι και εκεί υπάρχει παράδοση, μεγάλη παράδοση. Πάρα πολύ, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη παράδοση. Θα πηδήξω τώρα, αλλά παίζει ρόλο. Όταν γεννήσει η προβατίνα, πρέπει αμέσως ο τσοπάνης να παίρνει πρέφα, διότι πρέπει να βοηθήσει το νεογέννητο να θυλάσει. Στην αρχή πρέπει να το βοηθήσει, δεν θυλάζει μόνο του. Και αν δεν το προσέξεις, μέσα στο χειμώνα, τόσο μερικές ώρες ψόφισε. Άμα δεν πάρει αμέσως γάλα για να αισθανθεί, να δουλέψει το σύστημα για να αισθανθεί. Λοιπόν, αυτό είναι παράδοση, είναι πείρα. Μπορεί να είναι β' γράμματος αυτός ο Τσοπάνης και να φέρνει βόλτα το κοπάδι του πολύ καλύτερα από ένα επιστήμονα που έχει 10 διπλώματα. Σε όλες τις βιομηχανικές διαδικασίες, ανεξαρτήτως, θα έλεγα όχι βιομηχανικές, τις παραγωγικές διαδικασίες, υπάρχει η γνώση και η εμπειρία η οποία συσσωρεύεται και αυτή πρέπει να προχωράει. Αν την καταστρέψεις, δεν μπορεί να την ξαναφτιάξεις. Και εκεί ακριβώς είναι όλο το λεπτό σημείο και έχω παρακολουθήσει ότι έξω τα σοβαρά κράτη, Γερμανία, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Αμερική, αυτή την παράδοση την έχουν ως σαν κόρυνο οφθαλμού και δεν τη χαλάνε με τίποτα. Εμείς σαν πρώτο στόχο είχαμε τη διάλυση αυτής της παραδόσεως. Και εκεί βέβαια σκοντάψαμε άσχημα. Μάλιστα. Θέλω να ξεκαθαρίσω επίσης το εξής, ότι μερικοί από τους βιομηχάνους τους οποίους κουβέντιασα μου είπαν όλοι ότι ξέρετε το παράπονο μας μέσα σε όλα τα άλλα και το σπουδαιότερο είναι ότι κάθε φορά που πήγαιναν με την κάθε, δεν μιλάω τώρα, μιλάω χρόνια πολλά και μέχρι σήμερα. Κάθε φορά που πας δηλαδή στον κρατικό μηχανισμό, που είναι από τον υπουργό, γιατί κρατικός μηχανισμός ίσον τα υπουργεία, από τον υπουργό μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο στην πόρτα. Ναι. Εάν τυχόν δεν δώσει σε όλους αυτούς από κάτι, δεν κινείται τίποτα. Εδώ ο κύριος Παπακοσταντίνου σε αυτό το τραπέζι είπε ότι το Υπουργείο Βιομηχανίας κατέστρεψε τη βιομηχανία. Αυτές οι άδειες σκοπιμότητας, οι οποίες είναι άχρηστες και χίλια δυο άλλα. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι το παράπονο των βιομηχάνων και γενικά των επιχειρηματιών είναι ότι προχωρώντας τον κρατικό μηχανισμό για να λύσουν τα θέματα τους, διαδικαστικά θέματα δηλαδή, όχι τίποτα ιδιαίτερο, πάντοτε όλοι είναι με το χέρι έτσι. Πόσα θα μου δώσεις για να σου υπογράψεις και να προχωρήσεις. Πάει να πάρουμε ένα δάνειο, πόσα θα μας δώσεις. Πάει να πάρουμε, ξέρω εγώ, μια άδεια, πόσα θα μας δώσεις. Πώς δεν να προχωρήσουμε εμείς οι βιομηχανοί. Διότι
η νομοθετημένη δομή πίσω από το σύστημα αυτό τον σκοπό είχε. Απερίφραστα μπορεί να σας πω ότι τα υπουργεία στην Ελλάδα είναι για να καταστρέφουν το θέμα με το οποίο ασχολούνται. Παράδειγμα, το Υπουργείο Γεωργίας καταστρέφει τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Το Υπουργείο Βιομηχανίας καταστρέφει τη βιομηχανία. Το είπε ο Υπουργός ο ίδιος. Το Υπουργείο Παιδείας καταστρέφει την παιδεία. Ή μάλλον δεν την έφτιαξε ποτέ. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Το Υπουργείο Παιδείας δεν έφτιαξε ποτέ παιδεία στην Ελλάδα. Είναι μόνο για να την καταστρέφει. Μόνο έτσι κατά λάθος υπάρχουν ορισμένα πράγματα. Υπήρχαν. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, δεν ήταν κατά λάθος. Ευάγγελος Παπανούτσος. Κατά λάθος είναι. Δεν είναι κατά λάθος. Μα κύριε Χούντα μου, είναι μια εξαίρεση. Όχι, όχι. Γεώργιος Παπανδρέου, γραμματέας Παπανούτσος, η μεγάλη ιστορία της παιδείας. Ναι, εξαίρεση. Του κανόνος. Δεν διαφωνώ. Αλλά εξαίρεση του κανόνου. Φοβερή περίοδο. Έχουμε όμως μια χώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, από το 1929, από τη συνθήκη της Ανδριανοπόλεως που γίναμε, εν πάση περιπτώσει, κράτος. Έτσι. 29. 1929, 100 χρόνια. Και 1999, άλλα 70, είμαστε 170 χρόνια σχεδόν χώρα. Επειδή υπήρξε μια εξαίρεση 10 ετών, εσείς το λέτε κανόνα. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα όμως ότι υπήρχε, ναι, και να τη λέμε. Σαφώς. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Όλο αυτό λοιπόν το κρατικό πλέγμα στηρίζεται επάνω σε μία δομή, νομική δομή, νόμος του κράτους. Εκεί είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό, ότι είναι έτσι φτιαγμένα τα πράγματα, σου λέει άδεια σκοπιμότητος. Μετά την άδεια σκοπιμότητος, άδεια εγκαταστάσεως. Μετά την άδεια εγκαταστάσεως, άδεια λειτουργίας. Και εν συνεχεία θα έρθει η πυροσβεστική υπηρεσία, θα έρθει το υγειονομικό, θα έρθει ο Δήμος, θα έρθει το Υπουργείο Βιομηχανίας, θα έρθουν δηλαδή, θα παρελάσουν από εκεί πέρα όλων των ειδών οι κρατικοί λειτουργοί, οι οποίοι συνήθως δεν γνωρίζουν το θέμα, δεν έχουν χαμπάρι από το θέμα. Και όταν μιλάμε για τη βασικότερη αρχή που είναι το τρόφιμο, έχουμε την αγορανομία, την παραγωγή δηλαδή, όπου αυτοί οι άνθρωποι λες και επίτηδες το κάνουν και κυνηγούν, και αν βρουν έστω και ένα ανθρώπινο λάθος, εκεί είναι η χαρά τους η μεγάλη. Εξεπαιδεύτησαν από αυτό το κράτος για να μισούν τη χώρα τους. Αντί να βοηθήσουν κάποιον, βλέπουν κάποιον που έχει κάποιο λάθος, δεν μπόρεσε, δεν άφτωσε, δεν τα ξέρουμε κιόλα. Δεν έρχεται το κράτος αρρωγός εις τον βαρέως μοχθούντα, όπως λέει ο Πετιμεζάς. Ψάχνουνε πού θα τον βρούνε να έχει κάνει το λάθος για να τον επατήσουν, να τον λιώσουν. Είτε αυτό λέγεται αγρονομική παράβαση, παραδείγματος χάρη, σε μια κονσέρβα που έληξε. Λοιπόν, και τι έγινε. Άκουγα προθέσεις ότι σε ένα μεγάλο κατάστημα βρήκανε λίγο κονσέρβες που είχαν λήξει το Δεκέμβριο του 1995. Σιγά ρε παιδιά. Και τι έγινε λοιπόν. Και δύο χρόνια ακόμα οι κονσέρβες ήταν εντάξει. Μετά καταστρέφει. Γιατί τα καταστρέφετε, ρε παιδιά. Αξιοποιήστε τα. Κάντε τα ζωοτροφές. Τέλος πάντων, ας μην πάμε εκεί. Θέλω λοιπόν να πω ότι κάθε φορά που αυτή είναι όλες αυτές οι άδειες που λέτε και ο Πρεμπράς, όλοι είναι με το χέρι έτσι και όλοι είναι, ξέρεις κάτι, στα αυτή θα μου δώσεις τόσα για να προχωρήσεις υπόθεσή σου. Και αυτό είναι το μεγάλο παράπονο των Ελλήνων βιομηχάνων ή υποψηφίων βιομηχάνων ή υποψηφίων επιχειρηματιών. Και να κλείνω με το εξής. Όλα αυτά όμως, είπατε εσείς ότι είναι δομημένα έτσι, μάλιστα, που να μπορούν να εισπράττουν χρήματα όλοι αυτοί οι κύριοι. Όχι. Προσέξτε όμως. Για να μην γίνεται τίποτα, έτσι εμφανίζεται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, κύριο, είναι ακόμα χειρότερο. Εσείς ο σωστός άνθρωπος λέτε εμένα με σταριάλο που θα σας λαδώσω. Δεν λαδώνω κανέναν. Και είσαι το σωστός και δεν περπατάτε. Εγώ που έχω υπόψη μου να εξαπατήσω, να κλέψω, απλώς τα κάνω όλα αυτά για να οικονομήσω μια και να την κοπανίσω να πάω στη Βραζιλία, θα τους λαδώσω όλους αυτούς, θα πάρω όλες τις άδειες, θα πάρω όλα τα δάνεια, θα τα βάλω στην τσέπη και θα πάω στη Βραζιλία. Ο σωστός άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος δεν το ανέχεται αυτό, δεν προχωράει με τίποτα, και ο κομπιναδόρος, ο λεχρήτης, ο παλιάνθρωπος, ο ανίκανος, ο οποιοσδήποτε, ο οποίος την έχει στημένη τη δουλειά για να κερδοσκοπήσει ο ίδιος, δεν κάνει μια δουλειά για το διηνεκές, για τον τόπο, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του. Σου λέει να κάνω κάτι τώρα, να τα αρπάξω. Τι θα αρπάξω τώρα, σε 5 χρόνια μέσα. Και όλοι αυτοί είναι όλες αυτές οι ατέλειωτες βιομηχανίες που βλέπετε στη χώρα, διάσπαρτες, οι οποίες καταλήξαν στις τράπεζες, διότι με το λάθος, πήραν τις άδειες, πήραν και τα δάνεια και γίνανε αλλαγή.
και οι πατροπαράθετες βιομηχανίες και οι σωστοί άνθρωποι δεν πήραν ποτέ τίποτα και κλείσανε. Δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερο το κακό από τη διαδικασία αυτή η οποία έχει θεσπιστεί. Επιβιώνει ο κομπίνας. Θέλετε να πείτε ότι έχουμε δύο ειδών βιομηχάνους. Τους πραγματικούς, τους ήρωες, τους αγωνιστές, τους δημιουργούς και αυτούς οι οποίοι αφού τους λες δώσε, 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 δίνουνε, 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 παίρνουνε τα δάνεια, τα παίρνουνε και φεύγουνε. Και πιάνει όλους η μπάλα. Και πιάνει όλους η μπάλα. Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή την υπόθεση, βεβαίως υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι τηλεθεατές και με τηλεφωνήματα. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία του καβγά μεταξύ του κυρίου Αλαφούζου, του κυρίου Κόκαλη και των υπολείπων. Εμείς σταματήσαμε σε αυτό που θεωρούμε στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας και δεν μας ενδιαφέρει πώς λέγεται. Είπαμε λοιπόν ότι όποιος θέλει να κάνει και να πάρει τα ψηφιακά του ΟΤΕ, να κάνει άλλη μια τηλεφωνική τέτοια εταιρεία επιχείρηση βιομηχανία όπως η Intracom και να έρθει να κάτσει λοιπόν στη σειρά και να πάρει και αυτή από το διαγωνισμό ψηφιακά. Αλλά βιομηχανίες και εταιρείες οι οποίες είναι εκτός Ελλάδος και ζητούν να μπουν στο διαγωνισμό του ΟΤΕ για τα ψηφιακά, αυτό πρέπει να πολεμηθεί, γιατί και στις χώρες όπως είναι η Γαλλία και η Γερμανία, τις δικές τους, δεν δώσανε ποτέ δουλειές σε εταιρείες όπως ας πούμε η δική μας Intracom. Έδωσε η τηλεφωνική εταιρεία της Γαλλίας στην Intracom δουλειά, ή μπορεί να πάει η Intracom να πάρει μέρος στη Γερμανία σε δουλειά? Όχι βέβαια. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι η αρχή πάνω στην οποία στηριχθήκαμε. Όσον αφορά για τον καβγά των υπόλοιπων που σας είπα και πριν, δεν μας αφορά. Το τι έχουν μεταξύ τους, το αν τα διάφορα τα οποία μας τηλεφωνείτε, ο τάδε είναι αυτό, έκανε εκείνο, δεν πληρώνει τις φόρους, είπε αϊδάνια, δεν κάνει δεράνι. Αυτά είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να μας απασχολήσει στο μέλλον, αν και όταν δούμε ότι πρέπει να μας απασχολήσει. Εμείς δεν έχουμε άλλωστε κανένα άλλο λόγο, αυτοί έχουν τους δικούς τους λόγους, εμείς δεν έχουμε συναλλαγές με κανέναν. Είμαστε αυτό για το οποίο εσείς μας παρακολουθείτε. Ερχόμαστε σε ένα θέμα σήμερα που έφερε ο κύριος Σοφιανόπουλος και το οποίο μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν και μάλιστα όταν στο θέμα στο Κυπριακό, γενικότερα στα ελληνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά και τα αιωτικά κτλ. Είχαμε ένα μεγάλο αντίπαλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και στις άλλες σχέσεις της χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί πολέμησαν τα ελληνικά συμφέροντα κατά τρόπο φοβερό. Και κάποια στιγμή από αυτό το σταθμό είπαμε μποϊκοτάρετε τα Ολλανδικά προϊόντα. Αλλάξτε τους τα φώτα. Όπου δείτε Ολλανδέζικο προϊόν, διώξτε το. Και προσπαθήσαμε να σας δώσουμε ποιες είναι οι Ολλανδικές εταιρείες και επιχειρήσεις που εργάζονται στην Ελλάδα. Μία κυρία, η οποία έχει παντρευτεί έναν ηλεμηχανικό τέλος πάντων Ολλανδέζα, μου είπε γιατί φέρεστε έτσι εναντίον του τόπου μας κτλ. Της απάντησα γιατί. Πράγματι, οι Ολλανδοί έχουν κάνει κάποια στροφή τώρα στη θέση έναντι της Ελλάδος. Αντιλήφθησαν ότι η εχθρική πολιτική ή λένε αυτοί για λόγους αντικειμενικούς, δεν μας ενδιαφέρει, έπρεπε να πάρουν αυτές τις αποφάσεις και να πάρουν αυτές τις θέσεις γιατί έτσι εκτιμούσαν τότε. Τώρα βέβαια έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη στροφή έναντι των ελληνικών συμφερόντων. Όμως αυτό που εμείς σήμερα θα πάρουμε σαν παράδειγμα, ανεξάρτητα πώς είναι αυτή, επειδή το είχαμε συζητήσει με τον κύριο Σοφιανόπουλο και επειδή υπάρχουν πολλά στοιχεία μαζεμένα ήδη και μια ειδική έκδοση της ναυτεμπορικής, την οποία έχουμε εδώ μαζί μας απόψε. Δεν ενδιαφέρει μόνο αυτό. Ενδιαφέρει να δούμε τι μας ενδιαφέρει εμάς. Τι γίνεται σε άλλες χώρες, παράδειγμα η Ολλανδία, και τι αντίστοιχο γίνεται σε εμάς. Απρίλιος 96. Λοιπόν, προχωρούμε. Λοιπόν, εδώ κύριε Χούντα είναι πολύ γενικό το θέμα. Ναι, ναι. Εποφελής είναι Απρίλιος του 96, τώρα είναι ναυτεμπορική. Αυτό προφανώς είναι πληρωμένο από την Ολλανδική πρεσβεία, διότι έχει και ένα μήνυμα του Hendrik Wagenmakers, πρέσβη της Ολλανδίας στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και είναι καμιά 25-30 σελίδες, πόσο είναι, ολόκληρο βιβλίο ουσιαστικά για το τι εστί Ολλανδία. Μάλιστα. Και επειδή ακριβώς είχαμε κάνει όλα αυτά που είπαν, κάθισα και το μελέτησα λεπτομερώς με αντικειμενικό σκοπό από αυτό να βγάλω τα συμπεράσματα, τα συγκριτικά μεταξύ Ολλανδίας και Ελλάδος. Μάλιστα. Διότι δεν έχει νόημα να λέμε α, οι κοινότητες και οι κοινότητες. Να δούμε τι πράττουν τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τι κάνουμε εμείς. Σε συγκεκριμένα ζητήματα. Σε συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία μάλιστα, βέβαια και οι Ολλανδοί, αυτό που στείλανε εδώ πέρα, καθώς καταλαβαίνετε, δεν το στείλανε για πλάκα. Βεβαίως. Το στείλανε εδώ πέρα ένα τεράστιο θέμα. Προπαγάνδα. Με όλες μια προπαγάνδα, μάλιστα, από την οποία όμως βγαίνουν σοβαρότατα συμπεράσματα. Εμείς αυτό θέλουμε, τα συμπεράσματα. Ακριβώς τα συμπεράσματα. Βασίλειο λοιπόν των κάτω χωρών κτλ. Και ας ξεκινήσουμε με το πρώτο. Mm-hmm. Διότι δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα.
Πολύ σημαντική εκπομπή αυτή, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε τη. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ ξέρω ήδη τώρα. Σε αυτό το σημείο, οι Ολλανδικές επιχειρήσεις δίνουν τεράστια σημασία στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών που να καλύπτουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες της διεθνούς πελατείας. Θα πρέπει ακόμη να υπογραμμιστεί ότι τα επιτόκια δανεισμού των επιχειρήσεων έχουν συμπιεστεί σημαντικά και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ορθολογική δημοσιονομική διαχείριση, η οποία είναι αρρωγός της βιομηχανικής δραστηριότητας. Αυτή η φράση «και μόνον» δίνει μια τεράστια αντιπαράθεση εν σχέση με την Ελλάδα, όπου εδώ λένε οι Ολλανδοί ότι εμείς το κράτος συμπιέσαμε τα επιτόκια να στηρίξουμε τις βιομηχανίες. Οι Ολλανδοί. Και η Ελλάς έφτιαξε ειδικό νόμο και έδωσε το δικαίωμα στις τράπεζες να διαλύσουν τις επιχειρήσεις. Τέλος. Δύο. Ένα το κρατούμενο. Πάμε παρακάτω. Κυβέρνηση. 16 εκατομμύρια Ολλανδοί. Πριν πάμε εκεί να μας πει για την έκταση της Ολλανδίας. Ολλανδία. Στα χρόνια μου ήταν 38, τώρα έγινε 40-41, διότι αυτή όλο μεγαλώνει. Όλο μεγαλώνει. Μια χώρα η οποία δεν είναι ποτέ στο ίδιο. Όλο μεγαλώνει. Βέβαια, το υψηλότερο του σημείο είναι 330 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θαλάσσης και το χαμηλότερο είναι 6,8 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης. Και εκεί πέρα γίνεται ένας τεράστιος αγώνας και θα δούμε και για το θέμα της Κοπριάς που είχαμε πει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει. Ολλανδία λοιπόν. Έκταση. Έκταση. 40-41, όχι. Λίγο πιο μεγάλη. Η προπόνησης είναι 21. Δύο φορές. Ούτε δύο. Κάτι λιγότερο από δύο φορές προπόνησης. Μάλιστα. Σαν προβολή. Αν βάλουμε και το ανάπτυγμα της προπόνησης, μια μισή προπόνηση, αν είναι. Έτσι. 16 εκατομμύρια άνθρωποι. Τώρα πόσοι ξένοι είναι εκεί μέσα τρεχαγύρευε. Εγώ τους βγάζω σίγουρα 18 με τους ξένους. Αυτοί λένε 16-17. Εντάξει, δεν ενδιαφέρει. Πάντως οπωσδήποτε 50% πάνω τους Έλληνες. Βουλευτέ 150. Εμείς 300. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Γερουσία. Με 75 γερουσιαστάς. Και ο αντικειμενικός σκοπός της γερουσίας είναι να ελέγχει τους νόμους για να μην γίνεται κανένα λάθος. Γερουσία η Ελλάδα. Μηδέν. Γερουσία η Γαλλία. Ελλάδα μηδέν. Γερουσία η Γερμανία. Ελλάδα μηδέν. Βουλή των Λόρδων η Αγγλία που είναι το αντίστοιχο. Ελλάδα τίποτα. Αμερική γερουσία. Τουρκία γερουσία. Ιταλία γερουσία. Και ρωτώ εγώ αυτούς τους φωστήρες, τους αγίους ανθρώπους. Καλά ρε παιδιά. Εμείς τι είμαστε. Μάγκες είμαστε στον κόσμο και δεν έχουμε γερουσία. 150 λοιπόν βουλευτέ και 75 γερουσιαστέ μας κάνει σύλλον 225 και πληρούν τη διαδικασία. Εμείς τίποτα. Τώρα, να πούμε αν θέλετε το ρόλο της γερουσίας και της Βουλής. Η Βουλή νομοθετεί και η γερουσία ελέγχει τους νόμους και αν δεν ψηφιστεί ένας νόμος και από τη γερουσία γυρίζει στη Βουλή προς επανεξέταση και επαναψηφοφορία. Και αυτό γίνεται τρεις φορές συνήθως και όταν και την τρίτη φορά επιμένει η Βουλή τότε υποχρεωτικός ο νόμος θα πάει προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον βασιλέα ή τη βασίλισσα, ανάλογα ποιο καθεστώς έχει την κάθε χώρα, προς υπογραφή. Αλλά ένας νόμος ο οποίος θα πάει τρεις φορές πηγενέλα, οι σκοπιμότητες, οι κομματικές σκοπιμότητες που συνήθως είναι στην Ελλάδα, το λάθος, οπωσδήποτε θα έχει βρεθεί. Και η γερουσία δεν λέει δεν τον ψηφίζω έτσι αορίστως, λέει δεν ψηφίζω τον νόμο αυτόν, γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο. Με άλλα λόγια, η Βουλή έχει έλεγχο. Σαφώς. Ενώ εδώ δεν έχουμε έλεγχο. Εδώ είναι κομματική. Κομματική, μαγαζί κομματικό. Μάλιστα. Να λοιπόν, γι' αυτό που μιλάμε σήμερα και λένε μερικοί συνάδελφοί μου, ενός κυρίου που δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του, έχουμε λέει έλλειμμα δημοκρατίας. Το έλλειμμα δημοκρατίας είναι εδώ. Σαφώς, ξεκάθαρα. Εντάξει. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι συναδέλφουμε και ένα ακόμα χειρότερο. Φοβερό. Τμήμα λέει διακοπών της Βουλής. Μα τι είναι η Βουλή, είναι υπηαγωγείο, οι μεν πήγαν για τα μπάνια τους και οι άλλοι κόβουν νόμους. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα. Πέντε νυχτασμένοι βουλευτές, διότι όλοι ξενύχτες από τα μπουζούκια κτλ. Κάθεται και κόβουν νόμους, οι οποίοι γίνονται νόμοι του κράτους,
ούτε καν από την Ολομέλεια της Βουλής. Οποιοδήποτε παρευρίσκεται, λέει, πλειοψηφία. Είναι 15 μέσα στη Βουλή και γι' αυτά κόβουν νόμους. Το έχετε υπόψη σας αυτό. Βέβαια. Τμήμα διακοπών της Βουλής. Έλλειμμα δημοκρατίας. Αυτό είναι. Αυτό ξεπερνάει το νου του οποιοδήποτε ανθρώπου. Προχωρούμε. Ολλανδία λοιπόν. Όπως είπαμε, η Ελλάδα τίποτα. Η Ολλανδία διαιρείται σε 12 νομούς. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Επικεφαλής κάθε νομού είναι η διοίκηση που εκλέγεται κάθε 4 χρόνια από τους κατοίκους του νομού εκείνου. Να η δημοκρατία των Ελλήνων, Αριστοτέλης. Δια της στενής κοινωνικής ομάδας δύναται να προαχθεί η δημοκρατία σε ανώτατα επίπεδα. Ξαναπέστε το αργά. Δια της στενής κοινωνικής ομάδας δύναται να προαχθεί η δημοκρατία σε ανώτατα επίπεδα. Η Ολλανδία, αυτό το ελάχιστο κράτος, 3,5 φορές μικρότερο της Ελλάδος, είναι διαιρεμένο σε 12 τμήματα και το κάθε τμήμα οι κάτοικοί του εκλέγουν τη διοίκησή του τα πάντα. Εδώ έχουμε κομματικώς διορισμένους ανθρώπους τους οποίους εν συνεχεία έρχεται να εκλέξει ο κόσμος. Οι δημοκρατικές διαφορές δεν υπάρχει λόγος να τις αναλύσουμε, τις καταλαβαίνει και οποιοδήποτε. Τεράστιες. Λοιπόν, ανάπτυξη. Στα χρόνια της δικτατορίας η Ολλανδία βρέθηκε πολύ κοντά σε όσους αγωνίζονταν για την επαναφορά της δημοκρατίας στη χώρα μας. Η αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των δύο χωρών συνεχίστηκε ως σήμερα. Εδώ το ετώνησα αυτό, διότι ακριβώς η Ολλανδία ήταν εκείνη η οποία επί 7 ετίες έκανε πολύ μεγάλο πόλεμο στην Ελλάδα, αλλά τον συνέχισε και μετά. Και αυτό το οποίο λένε και η Ολλανδία εδώ πέρα είναι παραμύθι της Χαλιμάς, είναι απλώς για συναισθηματικούς λόγους και μόνον. Πολύ ωραία. Συμφωνούμε. Εδώ τώρα αρχίζει μέγα θέμα. Παιδεία που καλύπτει όλες τις ανάγκες της κοινωνίας. Το δημόσιο καλύπτει και καλύπτει, κάλυπτει ακόμα όλες τις δαπάνες των δημοσίων αυτών σχολείων. Αρχικά δεν ίσχυε τούτο για σχολεία που ήταν ιδρυμένα από ιδιωτικούς οργανισμούς. Ύστερα από μια σχολική πάλη που ξεκαθάρισε, που καθόριζε σχεδόν 70 χρόνια την πολιτική στην Ολλανδία, το 1917 εξισώθηκε εντελώς από απόψεις οικονομικής η ειδική εκπαίδευση με τη δημόσια εκπαίδευση. Η φιλελεύθερη συνταγματική σκέψη συνετέλεσε στην υποχώρηση της κεντρικής κυβέρνησης από την διαχείριση και διοίκηση των σχολείων όσο για κρατικά σχολικά μονοπόλια και κρατική παιδαγωγική ούτε καν λόγος γίνεται στην Ολλανδία. Αυτό για μένα κύριε Χούντα είναι το βασικότερο όλο. Δηλαδή κράτος και σχολεία είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Εδώ τα σχολεία τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο του κράτους και είναι μια απαράδεκτος κατάσταση. Και για να δώσω το πόσο σημαντικό είναι αυτό, θα έρθω στον Τόιμπι. Ασχολήθηκα για να δώσω πλήρη στοιχεία. Ο Τόιμπι με το περιβόητο βιβλίο «Οι Έλληνες και οι κληρονομιές τους», γραμμένο το 1983 στην Οξφόρδη, που πιστεύω έπρεπε να διδάσκεται αυτό το βιβλίο, γράφει στη σελίδα 229. Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης δεν επέζησε, είναι το κεφάλαιο «Οι Έλληνες και οι οικονομίες τους, επιτυχίες και αποτυχίες νεοελλήνων». Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης δεν επέζησε μετά την Οθωμανική κατάκτηση. Πρώτον το κρατούμενο. Πότε διδάχθηκε ένας Έλληνας στο σχολείο του, που όλοι περάσαμε, ότι το 1453 η Κωνσταντινούπολη είχε πανεπιστήμιο. Μας το δίδαξε ποτέ κανένας. Η λεγόμενη αναγέννηση που έγινε στην Ευρώπη έγινε διότι ήρθαν οι Τουρκαλάδες, δεν επέησε τι, το χτίριο, όχι, οι καθηγητές φύγανε. Φύγανε οι Έλληνες καθηγητές από και πήγαν στην Ευρώπη. Και πήγαν στην Ευρώπη και έγινε η αναγέννηση. Νάστε. Δεν επέησε λοιπόν μετά την Οθωμανική κατάκτηση. Αλλά το 1454, δηλαδή ένα χρόνο μετά την Οθωμανική κατάκτηση, ιδρύθηκε η Πατριαρχική Ακαδημία από τον Πατριάρχη Γενάδιο για να καλυφθεί το κενό. Και αυτή εξακολουθούσε να παρέχει κάποια μη θρησκευτική ανώτερη μόρφωση, αν και οι θεολογικές σπουδές έπρεπε να συγκεντρώνουν το πρώτο ενδιαφέρον. Και τα λοιπά και τα λοιπά, και εν συνεχεία συνεχίζει ο Τόνιμπι και λέει το 1593, δηλαδή ουσιαστικά 140 χρόνια μετά την άλλωση της Κωνσταντινούπολης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιερεμίας ο Β,
συνεκάλεσε μία σύνοδο στην οποία προέτρεψε τους Μητροπολίτες του να ιδρύσουν σχολεία. Και τον ίδιο χρόνο ο ίδιος Πατριάρχης μεταρρύθμισε την Πατριαρχική Ακαδημία. Ο Ιερεμίας διεύρυνε το πεδίο σπουδών συμπεριλαμβάνοντας τη φιλοσοφία και την επιστήμη μαζί με την θεολογία και τη λογοτεχνία. Και όλοι οι πρώτοι επικεφαλείς των νέων τμήματων φαίνεται πως είχαν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Η Εκκλησία αλλά και οι φαναριώτες και άλλοι πλούσιοι Έλληνες πρόσφεραν ανώτερη μόρφωση και από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα και μετά αυτές οι ελληνικές εκπαιδευτικές προσπάθειες άρχισαν να καρποφορούν σε μια ελληνική πνευματική αναγέννηση. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι ο μεγαλύτερος ιστορικός του 20ου αιώνα μας δίνει όλα τα λεπτομερή στοιχεία, τα αποδεικτικά, ότι ο Τούρκος, ο δυνάστης, ο Οθωμανός επέτρεπε στον Έλληνα ελευθέρως να τη ιδρύει πανεπιστήμια, ακαδημίες και ούτω καθεξής. Σωστά. Πάμε τώρα στην Ελλάδα του 1996. Άρθρο 16 του συντάγματος του 1975, το οποίο έφτιαξε ο κύριος Καραμαλής για τα μέτρα του και το οποίο συνέχισε ο κύριος Αντρέας για τα δικά του μέτρα για την υποδούλωση της χώρας. Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερε. Η ιδέα ανάπτυξης και προαγωγή αυτών αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Σαφώς. Πρέπει το κράτος να φροντίζει και αυτό. Και ενώ λέει η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερε, άρθρο 16 παράγραφος 1, στην παράγραφο 5 λέει «Η ανωτάτη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικώς υπό ιδρυμάτων αποτελούντων νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου». Εμείς λέμε η παιδεία θα είναι αποκλειστικό δικαίωμα του κράτους και οι Ολλανδοί λένε ότι ούτε καν λόγος γίνεται για κρατική παιδεία στην Ολλανδία. Δηλαδή εδώ βλέπουμε όχι ψηλοδιαφορές, εδώ βλέπουμε 180 μοίρες διαφορετική αντιμετώπιση. Και βλέπετε εδώ ότι λένε οι Ολλανδοί όλα τα σημερινά πανεπιστήμια και ανώτερες σχολές παρέχουν ισάξιες μορφωτικές δυνατότητες άσχετα αν είναι κρατικά ή ιδιωτικά. Ναι. Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Να το βάλουμε στο τραπέζι. Βεβαίως. Μέχρι εδώ καλά. Μάλιστα. Με μία όμως προϋπόθεση. Υπό τον έλεγχο του κράτους. Βέβαια. Σαφώς. Μα προσέξτε. Επιτρέπω υπό αυτά στα συνθήκα. Μπράβο. Δηλαδή, κύριε Χούντα, σου δίνω δίπλωμα, σου επιτρέπω να οδηγείς αν έχεις πάρει δίπλωμα. Σου απαγορεύω να οδηγείς, να μην σκοτώσεις τον κόσμο. Πήρες δίπλωμα, οδηγείς. Ναι. Ποιοι στην Ολλανδία, ναι, αυτό που τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, ναι, θα μου το πείτε εσείς που το έχετε διαβάσει ήδη, ναι, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εποπτεύουν σε κάθε νόμο ένα κρατήδιο. Ομοσπονδία είναι η Ολλανδία στην ουσία. Εποπτεύουν τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και οι οποίοι εγκρίνουν τη λειτουργία τους. Είναι υπό των κρατικών έλεγχων. Κατά τόπους. Αλλά ελεύθερο, ναι. Κατά τόπους. Ελεύθερο. Υπάρχει ο Δήμος. Ο Δήμος. Ο οποίος τι κάνει. Εποπτεύει. Ξεκάθαρα. Έτσι. Δηλαδή, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Σε κάθε νομό στην Ολλανδία υπάρχει. Υπάρχει αποκέντρωση. Η εκλεγμένη κυβέρνηση, ακριβώς, η τοπική, η οποία εποπτεύει τα σχολεία και το εκπαιδευτικό σύστημα που εφαρμόζεται και το τι διδάσκεται σε κάθε σχολείο. Ακριβώς. Δηλαδή, όμοιο, αν δουν κάτι που δεν πηγαίνει και πολύ καλά, του λένε εδώ, ακριβώς, αυτό δεν θα το ξαναδιδάξεις. Τελειώσαμε, κύριε. Ή τουλάχιστον θα διδάσκεις τόσο, όχι λιγότερο. Ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή απόλυτος έλεγχος. Ακριβώς. Είπατε τώρα πριν, ναι, συγγνώμη, ότι ο κύριος Καραμαλής με την αυτή του 75 και διαβάσατε βέβαια, και ο κύριος Παπανδρέου στη συνέχεια και είπατε όσα είπατε. Κοιτάξτε, ο κύριος Παπανδρέου ουσιαστικά δεν υπάρχει πια. Ναι. Εντάξει. Εγώ τον γνώρισα μία περίοδο πολύ καλά, από κοντά. Επουδενή δεν ήθελα να πάρω το μέρος του, σε καμία περίπτωση. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω και τελειώνω είναι ο γιος του, με τον οποίο ήρθαμε σε μία σύγκρουση για κάποια θέματα στο παρελθόν. Με κάποιον εκπρόσωπο, τον κύριο Σταυρακάκη που είχε στείλει εδώ κλπ. Μην πάω πίσω στη συζήτηση. Η ουσία είναι ότι εμείς θέσαμε πριν από πάρα πολύ καιρό το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Και είπαμε το γιατί θέλουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι τώρα 8-9 μήνες που το θέσαμε το ζήτημα, όταν δεν συζητιόταν καν. Και είπαμε ότι ο στόχος μας είναι το γνωστικό επίπεδο των Ελλήνων να ανέβει όσο γίνεται πιο ψηλά. Αφού λοιπόν το κράτος δεν μπορεί να κάνει πανεπιστήμια, τότε ας αφήσει τους ιδιώτες να τα κάνουν. Και βεβαίως με τον απόλυτο έλεγχο του. Από εκεί και πέρα θα γλιτώσουμε πρώτα-πρώτα τα τεράστια ελλείμματα με την εξαγωγή συναλλάγματος. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Την ταλαιπωρία των οικογενειών στα ειστήρια πήγαινε έλα τα παιδιά τους 4 φορές το χρόνο Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Τα ταξίδια των μητέρων, την αγωνία τους τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε ξένες χώρες. Ποιος ξέρει τι τρώνε, ποιος ξέρει τι. Την αγωνία της μάνας Ελληνίδας που είναι τόσο καλή μάνα. Να έχει αυτό το άγχος πόσες χιλιάδες οικογένειες. Έτσι. Και βεβαίως η γλώσσα μας. Ενώ αντίθετα, εάν τα πανεπιστήμια μας ήταν εδώ, τα παιδιά θα ήταν κοντά στο σπίτι τους, κοντά στην μάνα, κοντά στο σπίτι, θα είχαν τη θαλπορή και βεβαίως θα είχαμε και σπουδαστές από άλλες χώρες του εξωτερικού. Ώρα, Μουαμάρ Καντάφη σπούδασε στη Σχολή Ευελπίδων της Αθήνας. Και διάδοση, ξέρετε ότι ο Καντάφη μιλάει ελληνικά. Βεβαίως. Λοιπόν, και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, την οποία καταφέραν να μας πούνε ότι θα μας εντόπισε και την κοινότητα. Λοιπόν, όλα αυτά τα συν και τα υπέρ. Δεν θέλω να πάρω το μέρος του κυρίου Γεωργίου Παπανδρέου, πολύ μεγάλο όνομα στην παιδεία ο παππούς, το δίδυμο Γεώργιος Παπανδρέου παππούς, Ευάγγελος Παπανούτσος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, αλλά προσφάτως, δεν ξέρω, θεία φώτιση είχε ο άνθρωπος, τι είχε, άρχισε να μιλάει για ιδιωτικά πανεπιστήμια και άρχισε να λέει διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Του πέσανε απάνω και δεν τον αφήσανε σε χλωρό κλαδί. Mm-hmm. Ποιο το πανεπιστημιακό κατεστημένο. Μπράβο. Η συντεχνία αυτών των κυρίων. Μάλιστα. Οι οποίοι τι θέλουνε. Δεν έχω καταλάβει. Κύριε Χόντα μου, αν μου επιτρέπετε το θέμα. Συγγνώμη, επειδή είπατε, ακούστε. Ναι. Τα σίκα-σίκα, κύριε Σοφιανόπουλε, δεν κάνουμε θέατρο. Μιλάμε πραγματικά γεγονότα και στοιχεία. Άστε και κρινόμεθα ένα δευτερόλεπτο, θα σας αφήσω. Mm. Είπατε ότι δεν έγινε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Καμία. Να η προσπάθεια. Έγινε πριν από δύο μήνες και βγήκαν να τον φάνε. Δύο λεπτά. Πέντε λεπτά. Εγώ δεν θέλω να εμπλακώ εάν έγινε ή αν δεν έγινε η προσπάθεια πριν δύο μήνες. Πρέπει να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όσο περνάει ο καιρός, οι δουλείες στους λαούς πέφτουν. Και ο ελληνικός λαός τελεί υποδουλεία. Και αυτή η δουλεία δεν μπορεί να αρκέσει εις το διγυναικές. Όλα τα σημεία όπου παραδείγματος χάρη τηλεόραση, κρατικό μονοπόλιο, σπίρτα, κρατικό μονοπόλιο, ζάχαρη και όλα αυτά σιγά σιγά φεύγουν από τη μέση. Και το κρατικό μονοπόλιο της παιδείας και αυτό θα πέσει. Και επειδή είδαν ότι αυτό δεν μπορεί να αντέξει πλέον πάρα πολύ, αρχίσανε και ρεβάζουν νερό στο κρασί τους. Τι γίνεται όμως, κύριε Κούντα. Ξεκάθαρα το Σύνταγμα καθορίζει και για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, ξέχασα να σας διαβάσω ότι στο 8 λέει η σύσταση ανωτάτων σχολών υποϊδιωτών απαγορεύεται. Ξεκάθαρα. Όταν θέλεις να τροποποιήσεις το Σύνταγμα και σε ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σοβαρό όπως είναι το θέμα της παιδείας, που είναι πιθανώς το σοβαρότερο, διότι όταν διαβάσεις Πλάτων, Αριστοτέλη, όλοι μιλάνε περί παιδείας. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα, ως προβλέπεται από το Σύνταγμα, προσφεύγεις στο λαό, ενημερώνεις το λαό από πάσης πλευράς και λες ελληνική λαή δημοψήφισμα. Είναι ξεκαθαρισμένο ότι οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι για να έχουν το αραχάτι τους καθισμένοι εκεί δεν θέλουν, όχι όλοι όμως, την ιδιωτική ανωτάτη παιδεία, διότι εκεί θα υπάρξει ο ανταγωνισμός, θα υπάρξει το ολυμπιακό πνεύμα και εκεί θα φανεί ποιος κάνει δουλειά και ποιος δεν κάνει. Εγώ περίμενα λοιπόν από ένα πολιτικό κατεστημένο, ο κύριος Παπανδρέου, μιλάω για τον Ανδρέα τώρα, μας ήρθε από την Αμερική. Μας έλεγε συνεχώς και οι υποστηρικτές του ότι ήταν καθηγητής εδώ, ήταν καθηγητής εκεί, ήταν σύμβουλος. Έρχεσαι λοιπόν από μια χώρα, κύριε, η οποία πρωτίστως, αν έχει κάτι καλό, έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής, τα όνομα αυτά είναι ιδιωτικά. Υπάρχουν και τα κρατικά. Αλλά τα ιδιωτικά είναι τα καλά και τα μεγάλα. Γιατί δεν εφήρμοσες το ίδιο σύστημα και εδώ. Και κύριε Γεωργάκη Παπαδένου, και το προτείνω εγώ τώρα να μ' ακούσει, αυτό που αφορά τον ελληνικό λαό. Και ως προβλέπεται από το Σύνταγμα να κάνεις πρόταση σαν Υπουργικό Συμβούλιο
διότι είσαι μαζί με τον κύριο Σιμίτη και τους άλλους, όσους προβλέπετε από το Σύνταγμα, να το προτείνετε τώρα εις τη Βουλή η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τα εκλογές να είναι αναθεωρητική, να μπορέσει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα ως προς το άρθρο 16, διότι ελευθερωτικά δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτά τα οποία λέει ο κύριος Παπανδρέου σήμερα και πρωτίστως αυτά τα οποία έλεγε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Σουφλιάς στο παρελθόν, ότι εμείς μόλις γίνουμε κυβέρνηση θα νομιμοποιήσουμε την ανωτάτη ιδιωτική παιδεία, είναι ψέματα, κύριε Χούντα. Διότι η Νέα Δημοκρατία το έλεγε αυτό προεκλογικώς, χωρίς να έχει φροντίσει πριν διαλυθεί η Βουλή, η Βουλή που θα προκύψει να είναι αναθεωρητική. Δηλαδή, τι μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία? Ότι εγώ, παιδιά, 17 χρόνια δεν είχα διαβάσει το Σύνταγμα που η ίδια έφτιαξα και υποσχόμουν πράγματα τα οποία ήταν αντισυνταγματικά, και όταν έγινε κυβέρνηση διάβασα το Σύνταγμα και διαπίστωσα την αντισυνταγματικότητά τους. Γι' αυτό και δεν μπορούσα να το εφαρμόσω. Αυτό είναι για ούτε καν μωρά παιδιά του νηπιαγωγείου. Διότι υπέκλεψαν ψήφους, είναι ηθικό κατάντημα του τόπου αυτό, κύριε Χούντα. Υπέκλεψαν τις ψήφους, εγώ ξέρω ανθρώπους βαμμένους Πασόκ και ΚΚ, οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία με ποια ελπίδα? Ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία να κάνει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να χορηγούν διπλώματα πλέον και όχι πιστοποιητικά, διότι το παιδί τους ήτανε, και ξέρετε πόσο δυνατό είναι μέσα στην ελληνική οικογένεια και συνείδηση, το παιδί να πάρει ένα δίπλωμα. Όχι πιστοποιητικό σπουδών, δίπλωμα. Υπέκλεψε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία με ένα ασύστολο ψέμα, έτσι. Και όταν σε μια χώρα οι ηγέτη της χώρας ψεύδονται ασυστόλως κατά αυτόν τον βρωμερό και αισχρό τρόπο, αυτή η χώρα δεν έχει ελπίδα. Προτείνω λοιπόν στον κύριο Παπανδρέου, αν δεν το έχει σκεφτεί, και τίποτα δεν αποκλείεται, είμαι πάντοτε υπέρ της απόψεως ότι τίποτα δεν αποκλείεται, να προτείνει ότι εγώ, ο Γεώργιος Παπανδρέου, Υπουργός Παιδείας, προτείνω στο Υπουργικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση, να το θέσει γραπτός και να κυκλοφορήσει στα έντυπα, διότι οι υπουργοί δίνουν πάντα συνεντεύξεις. Να πει: ορίστε, κύριοι δημοσιογράφοι, δημοσιεύτε την πρότασή μου στο Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, με απόφασή τους προς τη Βουλή, η Βουλή που θα προκύψει μετά τα εκλογές του 97 του φθινοπόρου, αν δεν γίνουν νωρίτερα, διότι πρέπει να προλάβουμε, λίγο είναι ο χρόνος, να είναι αναθεωρητική ως προς την παράγραφο 5 και 8 του 16 άρθρου του Συντάγματος, για να μπορεί να γίνει και η ιδιωτική ανωτάτη παιδεία. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Όσον αφορά δε τους κυρίους αυτούς οι οποίοι αντιστρατεύονται την ιδιωτική παιδεία, να μας πούνε τα επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα είναι ηλίθια, διότι λέει ο φτωχός δεν μπορεί να πάει στο καλό σχολείο. Δέχονται λοιπόν ότι το ιδιωτικό θα είναι καλύτερο του κρατικού, αλλά και σήμερα δεν μπορεί να πάει ο δήθεν φτωχός, διότι δεν υπάρχει. Αλλά μπορεί κάλλιστα, όπως έχουμε νομίζω ξαναπεί εδώ στην εκπομπή, θα μπορούσαν να πούνε τόσες θέσεις με υποτροφίες για τους μη δυναμένους να πληρώσουν. Όλα, δηλαδή, είναι μόνον θετικά τα σημεία της ιδιωτικής παιδείας και όχι αρνητικά. Αλλά για να μην φύγω το θέμα, βλέπουμε λοιπόν τη φράση εδώ των Ολλανδών, αυτό είναι κείμενο μεταφρασμένο από τα Ολλανδικά, όσο για κρατικά σχολικά μονοπόλια και κρατική παιδαγωγική ούτε καν λόγος γίνεται στην Ολλανδία από το 1917. Ο κύριος Καραμαλής λοιπόν, ο οποίος επήρε και τα βραβεία του Καρλομάνου, όταν έφτιανε αυτό το Σύνταγμα, έπρεπε τουλάχιστον να πήγε να δω αυτές οι άλλες χώρες που εγώ θα βάλω τους Έλληνες, και έλεγε να πέσετε στα βαθιά να κολυμπάτε. Γιατί δεν άφησες τους Έλληνες, κύριε, να πέσουν στα βαθιά και να κολυμπούν, κύριε Καραμαλή? Το είπες μεν, αλλά δεν το έκανες δε. Τους άφησες εις τα ριχά να σκίζονται επάνω στα βράχια, διότι στα βαθιά το είπες, αλλά δεν το έκανες. Και ανάφηνε και ο ελληνικός λαός, κύριε Χούντα, στην παγκόσμια ιστορία, είναι ο λαός εκείνος ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη έφηση προς μάθηση και είναι αυτός ο οποίος ίδρυσε τα πιο πολλά σχολεία και ακαδημίες και εις την παγκόσμια ιστορία. Και οι Ιάπωνες που το ξέρανε αυτό, φωνάξανε Έλληνα να τους φτιάξει το πρώτο πανεπιστήμιο, το οποίο έχει και το όνομα Σοφία.
Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια αντιπαράθεση η οποία είναι τόσο εις βάρος της Ελλάδος όσο δεν λέγεται. Και εάν δεν διορθωθεί ιδιαίτερα αυτό το θέμα της παιδείας και τίθεται ένα άλλο, ο νόμος της ισότητος, γιατί επιτρέπεται στον Έλληνα να κάνει ένα γυμνάσιο, ένα λύκειο, ένα δημοτικό, ένα νηπιαγωγείο και απαγορεύεται ένα ανώτατο ίδρυμα. Διότι εκεί ακριβώς είναι το κλειδί. Από το ανώτατο ίδρυμα ξεκινάνε όλα και αυτό η χώρα μας το απαγορεύει. Υπάρχει και το θέμα στην αναθεωρητική βουλή, βεβαίως ο κύριος Σουφλιάς, τον οποίον μνημονεύσατε. Και το είπα μια φορά, αλλά απάντηση δεν πήρα. Ο επωνομαζόμενος Αρακατσάνος, από τις μεγάλες εφεδρίες της Νέας Δημοκρατίας, με τον οποίον επικοινωνήσαμε κάποια στιγμή, με την ιδιαίτερα του και με τον ίδιο βέβαια, θέσαμε το ζήτημα ποιο είναι, και βεβαίως δεν απάντησε. Δεν απάντησε. Δική του υπόθεση. Δηλαδή είπαμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, χωρίς καμία επίθεση εναντίον του προσώπου. Όχι, του συγκεκριμένου. Το πρόσωπο δεν έχουμε καμία. Δεν έχουμε τίποτα. Διότι, αλλά υπάρχει το εξής. Να το διευκρινίσω, κύριε Φούντα. Παρακαλώ. Εάν δεν ήταν η ολότης και ήταν το πρόσωπο, θα του επιτίθετο η Νέα Δημοκρατία, του λέει, τι λες εδώ ρε, αυτά που λες είναι παραμύθια, δεν επιτρέπεται αυτά που λες, διότι δεν έχουμε προχωρήσει να είμαστε αναθεωρητικοί και αν κερδίσουμε τις εκλογές δεν μπορεί να κάνουμε αναθεώρηση του στέματος. Ως εκ τούτου ήταν εκεί ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Σέβερτ και ο κύριος Σουφλιάς και ο κύριος Μάνος, όλοι είναι συνυπεύθυνοι σε αυτό το ανήθικο ψεύδος το οποίο περάσανε στο ελληνικό λαό. Όχι ο κύριος Σουφλιάς μόνο, με τον άνθρωπο δεν έχω τίποτα. Μάλιστα τραγουδάκαμε και ωραία ένα καλοκαίρι Ζάκυνθο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ενώ γνώριζαν ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτός ο θεσμός, δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά η Βουλή, η οποία δεν είχε προβλεφθεί να είναι αναθεωρητική, δεν είχε το δικαίωμα καν να το κάνει. Ήταν δέσμοι δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα δεν δικαιολογείται. Ούτε καν σαν, ξέρω εγώ... Όχι, είναι τόσο ανήθικο όσο δεν λέγεται. Η ηθική του Σοκράτους, κύριε Χούντα, αυτό είναι όλο. Ο Σοκράτης ήπιε το κόνιο για κάποιους ηθικούς κανόνας και μόνον. Όταν πήγε ο Κρήτον και τι του είπε. Του λέει, τι τυνικά δε αφήξω Κρήτον, τι ήρθε ξημερώματα. Του λέει, δάσκαλε, λέει, λαδώσαμε, και από τότε υπήρχε το λάδο, λαδώσαμε το φρουρό να φύγεις. Και τι απήντσε ο Σοκράτης. Όχι, λέει, θα μου φέρετε ένα νόμο μαθή, διότι η γνώμη η δικιά σας δεν μετράει, διότι δεν είστε ειδικοί, να με πείσει ότι έχω δικαίωμα να παραβώ τους νόμους της πατρίδος και τότε θα φύγω. Σοκράτης, μεγάλη υπόθεση. Αλλά όταν εμείς αντί να διδάσκουμε τον Σοκράτη, διδάσκουμε τον Μάρξ, κύριε Χούντα, στα σχολεία, από εκεί και έπειτα δεν περπατάει το πράγμα. Δεν περπατάει το πράγμα. Και ήθελα να ξέρω, κατά λάθος έγινε αυτό ή επίτηδες. Προχωρούμε. Μάλιστα. Όλοι είναι χρήσιμοι να διδάσκονται και όλα είναι σωστά να μαθαίνουμε. Αλλά να στο διδάσκονται... θέμα της αναθεωρητικής βουλής υπάρχει η μείωση των βουλευτών. Υπάρχει το όριο ηλικίας των πολιτικών. Υπάρχει το θέμα του ελέγχου της βουλής με ένα άλλο επίσης όργανο. Η ορουσία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να πολεμήσουμε και να πετύχουμε. Μάλιστα. Βιομηχανία. Πάμε. Στον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων, τον μεγαλύτερο της Ολλανδικής βιομηχανίας, θυμάστε που είχαμε κάνει τις εκπομπές, αυτό είναι, όλοι, δεν είναι η Ολλανδία μόνο. Όταν μιλάμε για προηγμένες χώρες, μιλάμε για τζίρους βιομηχανίας τροφίμων. Ότι υυξήθηκε πέρσι κατά περίπου το αυτό ποσοστό με το 94, δεν τα λένε βέβαια. Ενώ ο δεύτερος σε μέγεθος τομέας αυτής της χημικής βιομηχανίας υπολογίζεται ότι αυξήθηκε κατά 9,5 το 95. Γεωργία, λέει διάφορα, προσέξτε αυτό εδώ πέρα. Αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή τυριού που απορροφά περίπου το 50% της γάλακτοπαραγωγής να αυξηθεί κατά 4,6% και να φτάσει τους 678.000 τόνους. Τυρί. Τι ποσόστοση έχουν αυτοί? Τα προσέξτε. Αν υπολογίσουμε ότι μιλάμε για περίπου για την Αγελαδινόβαση προς το γάλα
για 10 κιλά για ένα και τον σκλιά τυριά. Άρα μιλάμε μάνι-μάνι για 7 εκατομμύρια τόνους γάλα απορροφάτο τυρί. Και αφού είναι το 50% έμεσα, δηλαδή άμα ξέρεις το βγάζεις, δεν τα λένε όλα. Δηλαδή η Ολλανδία έχει πάρει 14 εκατομμύρια τόνους ποσόστοση και η Ελλάδα 600.000. Δηλαδή εμείς έχουμε πάρει το 8% της ποσοστώσεως της Ολλανδίας. Τι ωραία μας φέρεται η κοινή αγορά, ε! Η κοινή αγορά δεν φταίει, κύριε Σοφιανόπουλε. Όχι, κύριε. Α, μην τη δίνετε σε χωροχάρτη. Η κοινή αγορά δεν φταίει, κύριε Σοφιανόπουλε. Αλλά κοιτάξτε, ότι οι κύριοι ευρωβολευτέ, οι δικοί μας και οι κυβερνήσεις Πασόκ και Νέα Δημοκρατία ευθύνονται για αυτά τα εγκλήματα κατά της χώρας, σύμφωνοι. Αλλά όχι, η κοινή αγορά δεν εμείς η τελευταία χώρα σε όλη την κοινότητα κοιτάξτε, με 60 κιλά τα ξανάπαμε. Κύριε Σοφιανόπουλε. Μα με στεναχωρείτε τώρα και είμαι και κουρασμένος. Δεν σας στεναχωρώ. Μα με στεναχωρείτε. Αλλά ακούστε, ακούστε. Μην τους δίνετε συνοχρό χάρτη. Μία αλήθεια μόνο. Ναι. Μία αλήθεια. Πόσες χώρες έχει κοινότητα, 15. Πόσες? 15. Τι? Οι χώρες. Α, ναι, τώρα ναι. Εμείς είμαστε η μία από τις 15, έχουμε μείνει 14. Μάλιστα. Από τις 14, πόσες όλες είναι τακτοποιημένες και ευχαριστημένες στο συγκεκριμένο θέμα της ποσόστοσης και μόνο εμείς είμαστε που... Θα έλεγα σχεδόν όλες. Τι όλες? Όλες είναι ευχαριστημένες σχεδόν. Γιατί εμείς είμαστε ξαφνικά η εξαίρεση, δηλαδή και οι 14 χώρες έχουν κάτι εναντίον μας και μας πολεμούν? Σαφώς. Όχι, όχι. Αυτό, να σας πω γιατί, αυτό κύριε, δεν το δέχομαι. Όχι, δύο λεπτά. Α, λοιπόν, επιτρέψτε μου. Όσο κάνει... θέλετε. Όσο θέλετε. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο δεν έχουν αυτοί. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι επειδή είναι πλεονέκτημα αυτό, εμείς πρέπει να μας ρίχνουνε. Ποιο είναι αυτό? Ότι έχουμε ένα 1.200.000 τόνους εγωπρόβειο γάλα. Και οι παμπώνυροι της Δύσεως, οι οποίοι έχουν θάψει τον ελληνισμό από ανέκαθεν, η Τετάρτη Σταυροφορία 1204 ήταν για να θάψει τον ελληνισμό, έτσι. Την Κωνσταντινούπολη. Είπανε, έχουν οι Έλληνες το εγωπρόβειο γάλα που τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν τα καλύτερα τυριά. Και από ένας γεύσεως, βασικός γεύσεως, διότι το εγωπρόβειο γάλα, επειδή είναι από ζώα που βόσκουν τη χλωρίδα της Ελλάδος, που είναι απίθανη μπροστά σε ποικιλία τροφών, πρωτίστως το κατσικί κτλ. Έχουμε αυτά τα νοστιμότατα τυριά τα οποία έχουν, τα άλλα είναι ψανάχια, ας πούμε. Εάν τώρα τους δώσουμε και τη δυνατότητα να φτιάξουν και μια μεγάλη, με συγχωρείτε, αγεραδινού γάλακτος και μας πολεμήσουν και εκεί, λαμβανωμένου υπόψη ότι το κλίμα τους, συγκριτικά των Ελλήνων, πάρτε το κλίμα της Ολλανδίας και το κλίμα της Ελλάδος. Υπάρχει καμιά σύγκριση? Αυτή είναι περί το μηδέν η θερμοκρασία. Εδώ μηδέν πιάνουμε, αν πιάνουμε, πότε πιάνουμε. Τότε εμείς θα βρεθούμε σε πολύ μειονεκτική θέση. Έχουν και τις τεράστιες εκτάσεις οι Έλληνες που δεν έχουμε εμείς, τότε είμαστε χαμένοι από χέρι. Γι' αυτό λοιπόν βαράτε τους παιδιά, ώστε εμείς να γλιτώνουμε και να αυτοί να πηγαίνουν στο διάλογο. Έχετε υπόψη σας ότι και άλλες χώρες όπως και εμείς έχουν και αυτές κτηνοτροφία και εγωπρόβειο γάλα μέσα στον Ολλανδικό, στον Μπροστά στην χώρο. Ελλάδα καμία. Άλλες δεν έχουν. Τίποτα. Οι Ισπανοί. Πρόβατα Ισπανοί, ελάχιστα. Και όλοι αυτοί έχουν προβλήματα, αλλά δεν τα έχουν. Τα έχουν πιο πολύ για το μαλλί και για το κρέας. Γερμανοί. Ναι, για το μαλλί και Γερμανοί. Για το... Ναι, ναι. Ελάχιστο γάλα από τα πρόβατα. Κρέας και μαλλί. Μάλιστα. Είναι η ουσία. Και πιο πολύ εκεί τα πρόβατα mm-hmm. βόσκουν και αυτά μεν, κάποιοι, αλλά είναι εσταυλισμένα, είναι άλλα ζώα. Εμείς είμαστε έξω, στο ύπεδρο. Λοιπόν, αυτοί, εμείς έχουμε 10 εκατομμύρια πρόβατα και 5 εκατομμύρια κατσίκια, κύριε Κούλη. Έχουμε 1,5 ζώο, ένα πρόβατο και μια και μισή κατσίκα, αναλογή σε κάθε Έλληνα. Εάν υπήρχε αυτό, η Ολλανδία, η Φερρυππίνη, έπρεπε να έχει 15-16 εκατομμύρια πρόβατα και 8 εκατομμύρια κατσίκες. Και να βοσκήσουν αυτά πού? Για να καταλήξουμε, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ναι. Εσείς πιστεύετε ότι η ελληνική πλευρά αντέστησε αυτές τις πιέσεις στο βαθμό που έπρεπε? Όχι, καθόλου, τίποτα. Εγώ θα είχα παρατηθεί. Επομένως, να μην ρίχνουμε το βάρος στους Ευρωπαίους εταίρους. Όχι, προσέξτε, ότι μας αδικούν. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ότι εμείς δεν κάνουμε τη δουλειά μας, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά και αυτοί μας αδικούν. Να μείνουμε δηλαδή, σε αυτό. Προσέξτε, κύριε Κοντά, αν εγώ είμαι κλέφτης και εσείς το ξέρετε ότι είμαι κλέφτης και με βάλετε ταμεία και εγώ κλέψω το ταμείο,
Δεν απαλλάσσομαι ότι εγώ είμαι κλέφτης, αλλά κι εσείς που το ξέρατε, γιατί με βάλατε ταμεία, κύριε. Δεν απαλλάσσεστε κι εσείς. Δηλαδή, οι Έλληνες ευρωβολευτές δεν κάνουν τη δουλειά τους. Ναι, αλλά και εκείνη η κοινή αγορά την κάνει τη δουλειά της. Τι σοϊλογική έχει 60 κιλά κατά κεφαλή ο Έλληνας και 1450 κιλά κατά κεφαλή ο Ιρλανδός. Εδώ έχουμε εις τους Ολλανδούς, έχουμε κάπου 4-15-60, έχουμε κάπου 800-900 κιλά κατά κεφαλή μπροστά στα 60 των Ελλήνων. Για στάσου δηλαδή, πού γίνεται αυτός. 6-7% της Ολλανδικής ποσοστώσεως έχει Ελλάδα. Μην τώρα ζητήστε σε αυτούς την αιτία, σε εμάς, στη δική μας αντιπροσωπεία. Πάμε πιο κάτω. Πάμε πιο κάτω. Προσέξτε τώρα. Υπάρχουν νομίσματα από 5, 10 και 25 σέντς και από τα χαρτονομίσματα έχουν αξία 10, 25, 50, 100, 250 και 1000 φιωρίνια. Το φιωρίνιο, όπως γνωρίζετε, είναι της τάξης των 170-180 χιλιάδων δραχμών. Δεν μου λέτε, κύριοι αρμόδιοι της Ελλάδος, οι Ολλανδοί είναι βλάκες που έχουν χαρτονόμισμα 170 χιλιάδων δραχμών και εμείς ακόμα παίζουμε. Καλά που βγήκε αυτό το τάλιρο και το δεκάρικο, διότι όλοι οι Έλληνες πλέον μετράνε λεφτά. Χάνουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες εργατόρες, όλοι οι ταμείες της χώρας, είτε επιχειρήσεων, καταστημάτων, περιπτέρων, τραπεζών, μετράνε συνεχώς χιλιάρικα και πεντοχίλιαρα, γιατί δεν βγαίνει άκρη. Οι Αμερικανοί έχουν 1000 δόλαρο, 250.000 χαρτονόμισμα. Οι Γερμανοί έχουν 1000 μάρκο, 170.000. Οι Ολλανδοί τα ίδια. Οι Ελβετοί τα ίδια. Εμείς γιατί είμαστε στο τάλιρο και στο δεκάρικο, κύριε Χούντα, μπορείτε να μου δώσετε μια λογική εξήγηση? Θες να πάρεις 1 εκατομμύριο από την τράπεζα. Μάλιστα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 χιλιάρια και τελειώσαμε. Τα βάλες 1 εκατομμύριο τσέπη και φύγες. Παλιά όλες αυτές οι ληστείες με τις τσάντες, με το... είναι διότι έβγαινε ο άρρος από την τράπεζα να πάει να πληρώσει τον κόσμο, το να πούμε, και έφευγε με 7 σακούλες στα χέρια να χιλιάρια και 500 άρικα. Και ρωτώ, τυπώσαμε το 10 χίλιαρο, ας είναι καλά κι αυτοί που τυπώσαν το 10. Θέλει να τυπώσουμε 20άρικο, 50άρικο και 100άρικο τουλάχιστον και θα κερδίσουμε χιλιάδες ώρες εργασίας. Δεν έχετε πάει σε τράπεζα? Δεν είναι το ταμείο που μετράει και ξαναμετράει ατέλειωτες? Γιατί ρε παιδιά, ποιος ο λόγος? Είναι ξεκάθαρο, προσέξτε. 100, 17.250, 40.000 χαρτονόμισμα και 1000 φιωρίνια, 180.000 χαρτονόμισμα. Ένα χαρτόν, 180.000. Το έτσι φεύγει. Ακέραιο δικό τους βέβαια, 1000 φιωρίνια. Είναι ένα... 1000 φιωρίνια. Και ο Αμερικάνος. Σαν λέγαμε εμείς 1 εκατομμύριο ή ξέρω εγώ 200.000. 200.000. Ακριβώς 200.000. Ας είχαμε 100.000. Αλλά ας είχαμε. Έπρεπε να έχουμε 100, 50, 20, το δεκάρικο το έχουμε. Μας λείπει το 20, το 50 και το 100 τουλάχιστον για να φεύγουν οι συναλλαγές. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Πάμε παρακάτω. Ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση του περιβάλλοντος αγοράζοντας, παραδείγματος χάρη, προϊόντα που δεν βλάπτουν το περιβάλλον και χωρίζοντας τα απορρίμματα από λαχανικά, φρούτα και κήπο και τα κανονικά σκουπίδια. Τι λέγαμε, θυμόσαστε την περασμένη εκλογή που είπαμε για την πρόταση που είχαμε κάνει να υπάρχουν οι διαφορετικές σακούλες? Να το. Και ρω, κοίταξε να δεις, δεν κομίζουμε γλάφ κανείς Αθήνας. Αυτά που εμείς λέγαμε να κάνουμε και να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, οι Ολλανδοί τα έχουν ήδη εφαρμόσει από καιρό. Η δική μας όμως. Η δική μας τώρα. Βέβαια. Δεν παίρνουν μαθήματα. Προχωρούμε. Προχωρούμε σε πράγματα τα οποία έχει εδώ, αν θέλετε, να γυρίσω λίγο πίσω για την κολοσσία αυτή η υπόθεση της, ότι αυτά τα 7 εκατομμύρια, έτσι, το τυρί, 678.000 τόνοι γάλα, δηλαδή 7 εκατομμύρια και 7, 14, 15 εκατομμύρια τόνους γάλα, σημαίνει και κάποια άλλα, είναι κάπου 6-7 εκατομμύρια γελάδες,
σημαίνει και άλλα τόσα όμως χάρια. Γι' αυτό, αν πάτε στη Λαχονογάρα, τη δικιά μας κάτω, θα δείτε ότι τα κρέατα είναι από την Ολλανδία. Μια χώρα η οποία ουσιαστικά δεν τα χωράει αυτά τα πράγματα. Δεν χωράει η Ολλανδία. Αν τα βάλεις όλα αυτά εκεί μέσα, είναι ζήτημα το ένα σκοντάφτια πάνω στο άλλο. Και είναι αυτή η τεράστια βιομηχανική παραγωγή την οποία έχουν, και πρωτίστως αυτό εδώ, το οποίο ξεχάσαμε να δούμε, το θέμα ακριβώς, το θέμα της κόπρου, το οποίο πρέπει να το βρω, που το λέει ξεκάθαρα εδώ πέρα, αλλά με συγχωρείτε, διότι κάπου το χάσαμε. Ναι, δεν το βρίσκω τώρα. Ο συνεχθώ. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Θέλω να πέστε το με δύο λόγια, δεν είναι θέμα. Ότι λένε ότι ακριβώς επειδή υπάρχει τεράστια παραγωγή κόπρου, αυτό έχει δώσει μια μεγάλη δυνατότητα στην Ολλανδία να προχωράει και να φτιάνει όλο καινούργια εδάφη, διότι αυτά τα αμυροχόβατα με αυτή την τεράστια παραγωγή κόπρου, την οποία την έχω υπολογίσει σε περίπου 60 εκατομμύρια τόνους, είναι που του δίνει δυνατότητα να φτιάνουν συνεχώς και ακατάπαστα καινούργια γη. Εκτός αν είναι εδώ παρακάτω. Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε. Οι καλλιέργειες. Να, εδώ είναι. Η αποσύνδεση του παραγωγικού εδάφους είναι μία από τις σπουδαίες αιτίες που προξένησαν τα μεγάλα πλεονάσματα κόπρου, με την μεγάλη εντατικότητα κλπ. Έχουν δηλαδή αυτή τη μισθωρή, τι θα την κάνουμε αυτή την υπόθεση, και αρχίσανε να κάνουν ολόκληρες βιομηχανικές διαδικασίες και ανάπλαση του εδάφους, και μπορέσανε για αυτού του τρόπου αυτό να τους μένει σαν κέρδος, κόπρος των ζώων δηλαδή, 60 εκατομμύρια τόνοι, μπορεί να τι μιλάμε τώρα εδώ, μιλάμε για 120 καράβια των 500.000 τόνων, δηλαδή αν το πάμε αυτό 240 των 250 τόνων, 150-170 χιλιάδες τόνους κάθε μέρα ένα καράβι να διάζει, λίπασμα φυσικό δηλαδή, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να προχωράνε και εκείνη την υπόθεση των θερμοκηπίων τους και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτή την τεράστια παραγωγή που έχουν σε όλο αυτό το τομέα. Και εδώ εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε κάλλιστα να ανταγωνιστούμε τους Ολλανδούς σε αυτά τα πράγματα, διότι προσφέρεται το κλίμα μας πολύ καλύτερα από ό,τι προσφέρεται το δικό τους. Την ίδια ηλιοφάνεια έχουμε εμείς. Ο ήλιος μεγάλη υπόθεση. Χωρίς ζέστα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Σήμερα η καλλιέργεια του Καραμποτιού καλύπτει πάνω από το 23% της αγροτικής έκτασης. Στη Γυπουρική είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένη κυρίως η καλλιέργεια κάτω από το γυαλί, δηλαδή τα θερμοκήπια. Αλλά τα θερμοκήπια στην Ολλανδία ζεσταίνονται με πετρέλαια και φυσικό αέριο, ενώ εμείς έχουμε τον ήλιο. Θεωρητικώς, κύριε Χούντα, δεν έπρεπε να μπορεί κανένας να ανταγωνίζεται την Ελλάδα στα προϊόντα αυτά. Και φτάσαμε να έχουμε 70% εισαγόμενα λουλούδια και 30% παραγόμενα. Και θυμόσαστε στη μελέτη που είχαμε την περασμένη φορά εδώ πέρα, ότι πάνω από το 45% του κόστου σήμερα των λουλουδιών είναι οι τόκοι. Και εδώ λέει ότι το Ολλανδικό κράτος συμπίεσε τα επιτόκια για να μπορεί να τραβήξει η βιομηχανία, και το ελληνικό κράτος διέλυσε τη βιομηχανία με τα υψηλά επιτόκια. Έχει εδώ βέβαια για την αλία πάρα πολλά πράγματα, και από εκεί και έπειτα η πτώση των επιτοκίων ενισχύει τις επιχειρήσεις. Η σημερινή πτώση των αμερικανικών και ευρωπαϊκών επιτοκίων στους τελευταίους μήνες συνέβαλε στην ανατροφή της ανωδικής πορείας που είχαν σημειώσει τα ολλανδικά επιτόκια μέχρι το πρώτο μισό του 1995. Μέσα στο Μάρτιο του 1996 τα επιτόκια τριμήνου διαρκεία σε ετήσια βάση βρέθηκαν στο 3,1 από 5,5. Ήταν ψηλά τα επιτόκια, ήταν 5%, ψηλά τα επιτόκια, και κατέβηκαν στο 3. Χρειάζεται να σχολιάσουμε τίποτα? Όχι. Εάν, κύριε Χούντα, λέγατε ότι τα επιτόκια στην Ελλάδα θα παραμένανε στο 10%, που διανόμου η Νέα Δημοκρατία το 1979, το 10 το έκανε 23 διανόμου,
έτσι και εν συνεχεία το 23 το έκανε εις το άπειρον για το άλλο νόμο του 1083 του κύριου Εύερτ, σας πληροφορώ ότι σήμερα οι ελληνικές βιομηχανίες θα είχαν πολλαπλασιαστεί και θα κάνανε εξαγωγές μέχρι και στο φεγγάρι, σε όλους τους τομείς. Αυτό το οποίο διέλυσε τον τόπο είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο κάνουν οι Γερμανοί ή οι Ολλανδοί. Το Φιωρίνι. Η ανωδική πορεία του επιτοκίου στην Αμερικανική κεφαλαιογορά προκάλεσε ανάλογες τάσεις και στις ευρωπαϊκές κεφαλαιογορές. Το επιτόκιο δεκαετίας στην Ολλανδία έκλεισε στα 7,8 έναντι 7,6 του αντιστοίχου επιτοκίου στη Γερμανία και 7,8 στη ΣΥΠΑ. Εδώ έμεσα οι Ολλανδοί μας δίνουν αυτά τα ξεκάθαρα επιχειρήματα για να ενισχύσουμε τις θέσεις μας και να αποδείξουμε τα όσα λέγαμε επί μήνες εδώ πέρα, ότι αυτό το κράτος λες και είναι βαλτό να διαλύει τον τόπο. Και βλέπετε γιατί μιλάνε. Μιλάνε για διαφορές, προσέξτε, 7,8 έναντι 7,6, το 0,2 και τους δημιουργούσε πρόβλημα. Και οι Αμερικανοί στο 7,8. Δηλαδή όλοι στη δεκαετία, προσέξτε, το μέσος όρος. Και ο μέσος όρος της Ελλάδος στη δεκαετία του 80-95-15 ετία είναι περί το 35%. Πώς είναι δυνατόν ο οποιοσδήποτε Έλληνας βιομήχανος, κύριε Χούντα, και παραγωγός να συναγωνιστεί αυτούς τους άλλους λαούς με αυτή τη διαδικασία? Και ο κύριος Αντωνόπουλος, που έχει βγάλει ένα ωραιότατο βιβλίο από μια επιστολή ενός τραπεζίτη κλπ, έχει εκεί πέρα μια και λίγος πολύ φανταστική υπόθεση, όπου βρίσκεται ένας Έλληνας με μια Γαλλίδα σε κάποιο νησί εκεί πέρα, γνωριστήκανε, ερωτευτήκανε, ξέρω τον Αντάλο, και κάποιος πνιγότανε και πήγαινε και τον σώθηκε, ήταν βαθύπλουτος, πάμπλουτος. Και λέει, ρε παιδιά, λέει, με σώσατε, λέει, θα σας κάνω δώρα από 100 εκατομμύρια τον καθένα. Και τα χάσανε αυτοί. Αλλά λέει, για να μην στο δώσει, για να εμφεληθώ κι εγώ, αυτός είχε βιομηχανία με ποτήρια, κάτι τέτοιο. Και λέει, θα σας δώσω τις βιομηχανίες, την τεχνολογία μου, για να αγοράζουν από εκεί πρώτα σύνδεση ποιος χέρι. Και σε τελική ανάλυση τι έγινε? Ενώ η ίδια βιομηχανία πήγε στη Γαλλία, η ίδια βιομηχανία ιδρύθηκε στην Ελλάδα, ο Έλληνας κατέληξε φυλακή, διότι ευξήθησαν τα επιτόκια και δεν μπόρεσε και χρεοκόπησε και τον βάλανε και φυλακή, παρόλο που η φυλάω τη Γαλλία του δίνει και κάθε τη Γαλλίδα, και εκείνη μεγαλούργησε από τη διαφορά των επιτοκίων και μόνο. Δηλαδή είναι, θα σας παρακαλέσω ιδιαίτερο, κύριε Χούντα, εσείς έχετε μεγάλη πρόσβαση στο δημοσιογραφικό κόσμο και μέσω του σταθμού σας, αλλά με την πείρα σας, τη γνώση σας και την οντότητά σας, πρέπει να δοθεί μεγάλος αγώνας, να πέσει ο νόμος, να καταργηθεί ο νόμος 1083. Θα αποδιαλύσει τη χώρα, τέλειος. Τώρα από εκεί και έπειτα είναι και άλλα πολλά. Να πάμε σε ερωτήσεις, γιατί η ώρα μας πέρασε. Βεβαίως. Λοιπόν, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά σε μια ειδική έκθεση που πλήρωσε η Ολλανδική κυβέρνηση μια ελληνική εφημερίδα, την μεγάλη οικονομική εφημερίδα, την Αυτεμπορική, την παλαιότερη, αρχαιότερη ελληνική εφημερίδα, οικονομική εφημερίδα. Ένα αφιέρωμα λοιπόν το οποίο πλήρωσε η Ολλανδική κυβέρνηση και το οποίο είδαμε ορισμένα στοιχεία. Αυτό είναι το τεύχος το σχετικό. Δεν έχει καμία σημασία όμως το τι έγινε. Δεν έχει και έτσι. Σημασία έχει ότι εμείς πήραμε από το αφιέρωμα αυτό της Ολλανδικής κυβέρνησης στην Αυτεμπορική κάποια στοιχεία. Τα σπουδαιότερα εξ αυτών, αν θελήσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, είναι πρώτον, το επιτόκιο των τραπεζών στην Ολλανδία ήταν 5% και κατέβηκε στο 3,1%. Όταν το αντίστοιχο επιτόκιο στην πατρίδα μας είναι, κύριε Σοφιανόπουλε, πόσο σήμερα? Σήμερα είναι στις βιοτεχνίες 1,88 το μήνα. Ετησίως. Δηλαδή μιλάμε περίπου 20%. Μάλιστα. 3,1 λοιπόν, 5 που έγινε 3,1 στην Ολλανδία, 20% στην Ελλάδα. Αυτό είναι... Κάνει να πω κάτι. Και επειδή κανένας δεν κερδίζει 15% καθαρά κέρδη, όλα τα κέρδη της οποιασδήποτε βιομηχανίας είναι κάτω του 10%, αυτό είναι η απόδειξη ότι καμία ελληνική βιομηχανία με αυτά τα επιτόκια δεν μπορεί να επιβιώσει.
Είναι δηλαδή προδιαγεγραμμένο, λέει ο κύριος Σοφιανόπουλος. Έχει το λόγο να το λέει, γιατί κανένας από αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι σήμερα πηγαίνουν μόνο σε συζητήσεις αερολογίας και κανείς δεν κάθεσε ένα τραπέζι να μιλήσει με αριθμούς. Σας είπα ότι πολλοί από τους πολιτικούς, μεγάλα ονόματα, τα οποία με εμπιστεύονται και με εκτιμούν, δεν έχω καμία αντίρρηση γι' αυτό, μου είπαν κανένα δυο που είναι και πιο έτσι ειλικρινείς, λέει, κοίταξε, το να έρθουμε και να βγούμε μειωμένοι στα μάτια του κοινού από μια τέτοια συζήτηση, γιατί αυτό θα συμβεί στο τέλος, αναγκαστικά όσο και αν θέλεις εσύ να μας στηρίξεις, θα μειωθούμε, γιατί ανήκουμε σε κάποια κόμματα, που δεν συμφωνούμε κι εμείς άλλωστε με τις αρχές τους και με τα όσα έχουν κάνει, δεν μας συμφέρει. Εκτός αν θες να κάνουμε μια συζήτηση σαν τις άλλες. Όχι, εγώ έχω συγκεκριμένα θέματα που θέλω να συζητήσω μαζί σας. Δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε, γιατί ή εσύ δεν θα κάνεις καλά τη δουλειά σου, ή εμείς θα μειωθούμε σε τέτοιο βαθμό που δεν μας συμφέρει να το κάνουμε. Και επειδή ήταν απόλυτα ειλικρινής, τους είπα εντάξει, δεν πειράζει, μην έρθετε. Κάνα άλλο θέμα, λέει, αν θες να συζητήσουμε. Δεν θέλω κανένα άλλο θέμα, θέλω αυτά. Και έτσι δεν ήρθαν. Υπάρχουν βέβαια και μερικοί οι οποίοι είναι περισσότερο θαραλέοι, μεταξύ των οποίων και ο σημερινός πρωθυπουργός, ο οποίος, ενώ είχαμε κλείσει εκείνη την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου το ραντεβού μας, θυμάστε τα γεγονότα τα οποία πήγαν πίσω για αυτή την υπόθεση, πήρε ο ίδιος το τηλέφωνο και μπάσε τόσο, το ραντεβού ανεβλήθη επαόριστο. Ας είναι. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο ζήτημα, εκτός από το επιτόκιο, το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο, λέει ένας βιομήχανος, μεγάλος Έλληνας βιομήχανος, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η ελληνική βιομηχανία με αυτό το επιτόκιο. Τελεία και παύλα. Και οι Ολλανδοί αυτό σημειώνουν, ότι αδύνατον να είχαμε τα θετικότερα αποτελέσματα με το 5% και πάμε τώρα στο 3,1, όταν στην Ελλάδα είναι 20%. Δηλαδή δεν συζητείται πια, λες πράγματι, ξεκάθαρα, αυτό το επιτόκιο είναι για να σκοτώσει την ελληνική βιομηχανία. Δεν ξεκάθαρα, δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα. Και όχι μόνον. Γεωργία, κτηνοτροφία. Με πήρε στη Θεσσαλονίκη που ήμουν χθες ένας από τη Χαλάστρα, που είναι γεωργική περιοχή, ένα χωριό απ' έξω μεταξύ Θεσσαλονίκης και Ευρείας, και μου είπε ότι εδώ πέρα η Αγροτική Τράπεζα παίρνει τα χωράφια του Κοσμάκη και τα βγάζει στο σφυρί, επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν τα επιτόκια που τους έχει χρώσει η Αγροτική Τράπεζα. Η οποία Αγροτική Τράπεζα στήθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον μεγάλο αυτό Έλληνα πολιτικό, για να βοηθήσει και να ενισχύσει αφιλοκερδώς τους αγρότες. Αλλά και αυτή νομίζω από το 81 και μετά. Α, τελείως, έγινε εμπορική τράπεζα. Έγινε εμπορική τράπεζα. Άλλο μεγάλο λάθος. Ας περάσουμε στη διακυβέρνηση της χώρας. Μιλάει για μια βουλή 150 βουλευτών και για μια γερουσία 70. Έτσι αλλιώς υπολείπεται της ελληνικής, που είναι 300 το σύνολο. Αλλά τι συμβαίνει εδώ. Όλες οι χώρες βάζει το ζήτημα ο κ. Σοφιανόπουλος, και αυτά δεν μπαίνουν γιατί τα θέλουμε να τα βάλουμε. Τα διαβάζουμε εδώ, τα διάβασε δηλαδή ο κ. Σοφιανόπουλος, τα πήραμε σε μια σειρά, τι γράφει εκείνο το διαφημιστικό φυλάδιο, και εκεί επάνω κάνουμε τις συγκρίσεις. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, να συγκρίνεις δηλαδή κάποια πράγματα και να δεις ότι οι άλλοι τα έχουν λύσει όλα. Και τα έχουν λύσει κατά έναν παράξενο τρόπο, αντιγράφοντας τους δικούς σου προγόνους, τους δικούς σου ανθρώπους. Και εσύ ο ίδιος που τους έχεις, που τους έχεις κληρονομήσει, που προέρχεσαι από αυτούς, δεν εφαρμόζεις αυτές τις αρχές. Εν πάση περιπτώσει, για να τελειώσω, 170 βουλευτές και 70 ελεγκτές. 150 βουλευτές. 150, τι είπα εγώ, τι είπα. 170, 150, 150 βουλευτές και 75, και 75 γερουσιαστές, που σημαίνει ο έλεγχος της Βουλής. Δηλαδή κάθε νόμος που περνάει στη Βουλή πρέπει να περάσει και από τη γερουσία, και αν η γερουσία συμφωνήσει έχει καλός, ο νόμος προχωράει. Αν η γερουσία δεν συμφωνήσει ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Και άντε πάλι μέχρι ότου ο νόμος γίνει όσο γίνεται τελειότερος για να υπογραφεί από τον ανώτατο άρχοντα της χώρας, που εμπροκειμένου έχουν βασίλισσα αυτή, τη βασίλισσα της Ολλανδίας ή όποιον τέλος πάντων έχουν βασιλιά. Η πρόεδρο δημοκρατίας αν είχαν. Που σημαίνει ότι σε όλες τις χώρες έχουμε, όχι, σε όλες τις χώρες έχουμε έλεγχο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, παντού υπάρχει το σώμα που ελέγχει την νομοθετική εξουσία, την ελέγχει. Στην πατρίδα μας, μπάτε σκύλια λέστε, δεν υπάρχει έλεγχος. Και οι βουλευτές βεβαίως, οι οποίοι είναι πάντοτε κατευθυνόμενοι, τι να κάνουμε, ανήκουν σε κόμματα. Εδώ είναι το έλλειμμα της δημοκρατίας, και όχι αυτό που λένε κάποιοι άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί σήμερα. Αν τολμούν να το πούν, το έλλειμμα της δημοκρατίας είναι εδώ.
ο έλεγχος της Βουλής. Δεν υπάρχει, κύριε Κακλαμάνη. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είδαμε σε παραλληλισμό και μάλιστα πρόσφατα και σε εμάς είχαμε, το θέμα των σκουπιδιών. Είχε πει ο κύριος Σοφιανόπουλος στην προηγούμενη εκπομπή μας ένα τρόπο με τον οποίο θα χωρίσουμε τα σκουπίδια σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Και είπε δύο σακούλες για την οικοκυρά. Διαβάσαμε τώρα οι Ολλανδοί πώς έχουν, συμπτωματικά γι' αυτό βέβαια, πώς έχουν λύσει το θέμα των σκουπιδιών τους. Κατά τρόπο άψογο. Τι ψάχνει ο κύριος Αβραμόπουλος, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ή και οι άλλοι δήμαρχοι και οι ενώσεις και όλοι αυτοί, τι ψάχνετε. Πάτε λοιπόν σε μία από αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες, στην Ολλανδία, να εμπροκειμένου μια και το έχουμε μπροστά μας, δείτε πώς λύσατε, ρε παιδιά, το θέμα των σκουπιδιών και θα σας το πούν. Χίλιοι δύο τρόποι. Όλοι το έχουν λύσει, όλοι δεν ασχολούνται καν με το θέμα αυτό των σκουπιδιών. Εμείς κάθε τρεις και λίγο, απεργίες τα σκουπίδια, απεργίες τα σκουπίδια. Βενσάν Οριόλ, τι να κάνουμε. Και, 200 βόδια κυβερνούν την Έλληνα, 6 εκατομμύρια Έλληνες. Και στην Τουρκία, όχι, 200 ετή, 40 εκατομμύρια βόδια. Το ψηλότερο σημείο της Ολλανδίας, 330 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θαλάσσης. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν ρεματίες εκεί να τους γεμίζουν οι άνθρωποι με σκουπίδια. Το έχουν λύσει, όπως είπαμε. Λοιπόν, ας πάρουν να ξεστραβωθούν, να ανοίξουν τα μάτια τους, να δουν τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι και ας κάνουν το ίδιο και εδώ. Τόσο απλά είναι αυτά. Αλλά τέλος πάντων. Ένα άλλο ζήτημα επίσης το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον, ποιο ήταν το τρίτο που είπατε, της παιδείας. Και κλείνω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με το θέμα της παιδείας, πριν μπούμε στις ερωτήσεις, ότι δεν υπάρχει στην Ολλανδία κρατική εκπαίδευση, υπάρχουν οι, ας τους πούμε νόμους ή νομοί, γιατί και αυτό είναι μια ομοσπονδία η Ολλανδία, όπου υπάρχουν οι τοπικές κυβερνήσεις και ελέγχουν την εκπαίδευση. Ιδιωτική και δημόσια. Υπάρχει και δημόσια, υπάρχει και ιδιωτική. Σε όλες και τις τρεις βαθμίδες. Όσο περισσότεροι λοιπόν διαβασμένοι και σπουδαγμένοι άνθρωποι είναι σε τις τρεις αυτές βαθμίδες, τόσο η χώρα μπορεί να προχωράει καλύτερα. Εδώ λοιπόν οι συντεχνίες των πανεπιστημιακών καθηγητών, γιατί έχουμε εδώ κάποιες φοβερές καταγγελίες, μαζεύουμε φακέλους και τους μελετάμε, τους σκεφτόμαστε, τους ξαναμελετάμε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε κάνει κάποιο πρόγραμμα και για αυτό το ζήτημα. Φακέλους ολόκληρους από συμπατριώτες μας, οι οποίοι είναι στο πανεπιστημιακό κατεστημένο και οι οποίοι έχουν βέβαια τις αντιρρήσεις τους και μας έχουν δώσει καταλόγους όπου. Υπάρχει καθηγητής, ο οποίος έχει διορίσει καθηγητές τους δύο γιους του, σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Αυτό εμείς βέβαια το είδαμε, δεν τολμούμε να το πούμε, θέλουμε να το ελέγξουμε. Καθηγητής, λέει, που έχει διορίσει καθηγητές και τους δύο γιους του. Και από εκεί και πέρα αρχίζει. Καθηγητής ο οποίος έχει κόρη την οποία παντρεύει με κάποιον τον οποίο κάνει στη συνέχεια καθηγητή. Δηλαδή οικογενειακή υπόθεση. Και αυτό στους φακέλους αυτούς τους οποίους έχουμε συγκεντρώσει μέχρι τώρα, βεβαίως πρέπει να ελεγχθούν όλα αυτά πριν υποθούν, δείχνει ότι το πανεπιστημιακό καταστημένο είναι πια ανεξέλεγκτο. Όμως και αυτό το ζήτημα θα το θέσουμε. Έτσι λοιπόν η προσπάθεια, επειδή ο κύριος Σοφιανόπουλος έχει εναντιωθεί στις τελευταίες προσπάθειες των κυβερνήσεων τα 30 τελευταία χρόνια και έχει πει ότι εάν ήθελαν θα το έκαναν, είπα ότι ο σημερινός Υπουργός Παιδείας, ο Γιώργος Παπανδρέου, έκανε μια προσπάθεια και ανακοίνωσε κάποιες προθέσεις του και πέσανε πάνω όλοι να τον φάνε και ιδίως βεβαίως οι καθηγητές του των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ρημάτων, λέγοντας διάφορα. Γιατί τους έθιξε τη συντεχνία. Αυτή η συντεχνία δεν θα κρατήσει πολύ, είναι βέβαιο. Θα διαλυθεί στα εξών συνετέθη. Δεν πάει άλλο. Οι Έλληνες θέλουν πανεπιστήμια στη χώρα τους. Μπορεί να τα φτιάξει το κράτος, να τα φτιάξει. Δεν μπορεί, ας παραμερίσει. Ο κύριος Λαζόπουλος, να έρθουμε σε ερωτήσεις, κύριε Σοφιανόπουλε. Λαζόπουλος. Στην Ολλανδία τα σχολεία δεν υπόκεινται άμεσα στον κρατικό έλεγχο, αλλά εξαρτώνται από τις εκκλησίες των θρησκειών που ανήκουν. Μάλιστα. Επιβεβαίωση. Ανώνυμος. Να μας πει ο κύριος Σοφιανόπουλος εάν ο Πάπας μπορεί να ιδρύσει πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Πώς θα μπορέσει ο Πάπας να ιδρύσει πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, δεν το καταλαβαίνω, αφού εκ του συντάγματος μόνον το κράτος μπορεί. Εάν ο Πάπας μπορεί να γίνει κράτος, όχι, δεν γίνεται. Πώς έχει σήμερα η κατάσταση, όχι. Θέλει να πει το εξής, ότι αν αφήσουμε τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα μπορεί να έρθει το Βατικανό να φτιάξει πανεπιστήμιο εδώ. Μάλλον αυτό θα υπονοεί. Δεν ξέρω αν υπονοεί αυτό.
Αλλά για να πούμε και αυτό το ζήτημα, μόνο Έλληνες θα μπορούν να φτιάξουν πανεπιστήμια. Ό,τι θέλουν μέσω... Τα πάντα ελέγχουν, έτσι, αν θέλουν. Τα πάντα ελέγχουν. Άλλο δηλαδή... απαγορεύω και άλλο ελέγχω. Έτσι, έτσι. Ο κύριος Μπουρμπόπουλος, αυτό που λέει ο κύριος Σοφιανόπουλος, ότι όλα τα πανεπιστήμια στην Αμερική είναι ιδιωτικά, δεν είναι ακριβές. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπα είναι, είναι και κρατικά και ιδιωτικά, αλλά ότι τα ιδιωτικά είναι καλύτερα των κρατικών. Δεν είπα ότι είναι μόνο ιδιωτικά. Ποιος το είπα. Διορθώνει. Ανήκουν σε δήμους, στην εκκλησία και είναι αφιλοκερδοί. Εγώ δεν είπα ότι είναι ιδιωτικά όλα. Καμπύλη Στάθης. Ο κύριος Σοφιανόπουλος είναι γνώστης όλων των θεμάτων και κρεμόμαστε από τα χείλη του. Παπαδόπουλος Βασίλης, ψήφους μεθαύριο. Εάν ο κύριος Κόκαλης δεν χρησιμοποιεί αυτούς τους τρόπους που χρησιμοποιεί, θα ήταν μια μικρή βιοτεχνία. Α, εννοεί, τι εννοεί εδώ. Εάν ο κύριος Κόκαλης δεν χρησιμοποιεί αυτούς τους τρόπους που χρησιμοποιεί, θα ήταν μια μικρή βιοτεχνία. Θέλει να πει προφανώς τι εδώ. Ότι λαδώνει τους πάντες και τα πάντα. Λαδόμενο, ναι, αλλά αυτό πρέπει πρώτα να αποδειχθεί και μετά. Δεν μπορεί να το πάρουν απριόριο ότι έτσι είναι. Έτσι. Δημήτριος Εργινίτσης. Μια τέταρτη κατηγορία σκουπιδιών είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Αυτό δεν είναι απόλυτο, κύριε Δημήτρη. Δεν είναι όλη η σκουπιδία. Μπαϊρακτάρης Σπύρος. Έχει εστιατόριο που λειτουργεί το 1939. Επειδή στην ανανέωση αδείας το 1982 δεν εγγράφει τραπεζοκαθίσματα εκτός καταστήματος, ο Δήμος ζητάει καινούργια άδεια από την αρχή. Και οι εργαζόμενοι εκεί πέρα τι θα γίνουνε. Έχει εστιατόριο που λειτουργεί από το 1939. Επειδή στην ανανέωση αδείας το 82 δεν εγγράφει τραπεζοκαθίσματα εκτός καταστήματος, ο Δήμος ζητάει καινούργια άδεια από την αρχή. Και πού να την πάρει τώρα την άδεια, να την πάρει για να δώσουν τώρα καινούργια άδεια. Βρήκα ένα πρόσημα για να τον κλείσουν, να δώσουν τη δουλειά σε κάποιον άλλον δικό τους. Ημέτερο. Έτσι είναι. Αυτά γίνονται συνήθως. Έχει ο άνθρωπος δουλειά από το 39 και του ζητάει καινούργια άδεια. Δεν λέει, να τον διευκολύνει. Δεν λέτε, κύριε Μπαϊρακτάρη, ποιος Δήμος είναι, αλλά πιστεύουμε ο φιλόδοξος δήμαρχός μας περί την πολιτική, ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος. Εάν είναι Αθήνα, δεν ξέρω, δεν ξέρω ποιος Δήμος είναι. Είναι αρκετά ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα και πείτε μας ποιος Δήμος είναι για να δούμε αν τυχόν και αν είναι όπως τα λέτε εδώ, έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί θα γίνει και ο μάγειρας και θα γίνει ο βοηθός του μάγειρα και θα γίνει τα καλσόνια και θα γίνει... Πρώτον, απαγορεύεται από το Σύνταγμα η ιδιωτική τηλεόραση και η ιδιωτική τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί κανείς δεν διαμαρτύρεται για αυτά. Αλλά όχι, μόνο όχι, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το Σύνταγμα λέει ότι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση τελούν υπό τον άμεσον έλεγχο του κράτους. Mm-hmm. Έτσι, υπό τον άλλο λέει το Σύνταγμα. Δεύτερον, μήπως στη χώρα της διαφοράς που ζούμε κάποιοι εμπορεύονται τις θέσεις, τα δημόσια πανεπιστήμια και τις μεταγραφές και δεν θέλουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι μια ειδική ερμηνεία. Υπάρχει και αυτό, αλλά... Μάλιστα. Νικολοπούλου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου είναι ελλιπούς μορφώσεως και λέει ο πατρός είναι υπουργός. Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω, κυρία Νικολοπούλου, τι ξέρετε εσείς για τον Γεώργιο Παπανδρέου νεότερο, αλλά... Εγώ θα πω ένα πράγμα. Έχει... Είναι αδιανόητο, εάν αληθεύει, διότι λέει, έχει δηλώσει άθεος, ότι δεν μπορεί ένας υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων να δηλώνει άθεος. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή ο καλύτερος του κόσμου πού να ήταν. Πού το έχει δηλώσει αυτό. Από τον Γιώργο Παπανδρέου. Πού το έχει δηλώσει. Έχει δηλώσει. Δημοσίως. Ναι, βέβαια, στην Άθεως. Λοιπόν, ο καλύτερος του κόσμου. Δημοσίως. Ναι, δημοσίως. Είναι γραμμένο αυτό. Κύριε. Όχι, Όχι, κύριε Σοφιανόπουλε, όχι, εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Να το δω γραμμένο. Να το δω γραμμένο. Να προσπαθήσω να το βρω. Βρέστε το. Μάρας. Στον τελευταίο διαγωνισμό ψηφιακών κέντρων του 1992, η Ιντρακόμ είχε δώσει τιμή 47.000 δραχμές προς 25.000 δραχμές της Αλκατέλ. Στον τελευταίο διαγωνισμό ψηφιακών κέντρων του 1992, η Ιντρακόμ είχε δώσει τιμή 47.000 δραχμές προς 25.000 δραχμές της Αλκατέλ. Για το ίδιο ακριβώς προϊόν, διότι ψηφιακό κέντρο δεν θα πει τίποτα, εξαρτάται από... Πόσες γραμμές, πόσα αυτά, πόσο εκείνο, πόσο το άλλο ψηφιακό κέντρο, υπάρχουν πάρα πολλά. Δεν το ξέρω το θέμα. Δεν εμείς, κύριε Μάρα ή Μάρα, εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει δεν είναι
λέτε Alcatel, Intracom κλπ. Εκείνο που μας ενδιαφέρει και το βάλαμε από την αρχή της συζήτησης είναι η Alcatel, ας πούμε, αν λέγεται έτσι, να είναι ελληνική βιομηχανία, να την έχει Έλληνας, να έχει επενδύσει στην Ελλάδα σε κτίρια, σε μηχανήματα και να έχει συγκεκριμένο προσωπικό, θέσεις εργασίας. Και τότε ας πάρει μέρος στο διαγωνισμό και να πάρει και αυτή ψηφιακές μονάδες. Αν και λέμε και πάλι και δύο και τρεις και πέντε να ήταν αυτές οι τηλεφωνικές εταιρείες, βιομηχανίες στην Ελλάδα, αν υπήρχαν, τώρα υπάρχει μόνο Intracom, θα έπρεπε όλες να πάρουν ένα κομμάτι από αυτές τις ψηφιακές μονάδες, γιατί όλες έπρεπε να επιβιώσουν. Δηλαδή έπρεπε η δουλειά να δοθεί σε Έλληνες βιομηχάνους. Αυτό είναι το θέμα μας. Εκεί σταματάμε εμείς. Η Alcatel είναι μια ξένη εταιρεία, γαλλική, η οποία τρέχα γύρευε. Λέτε στη συνέχεια, η Intracom πουλάει σε υψηλές τιμές, εκμεταλλευόμενη τον προστατευτισμό της ελληνικής βιομηχανίας σε βάρος του ελληνικού λαού, και τα υπερκέρδη τα χρησιμοποιεί για να εξαγοράζει συνειδήσεις πολιτικών και να δρομολογεί τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου. Είναι σωστό αυτό? Αυτά είναι ένα ζήτημα το οποίο εσείς θέτετε, το οποίο δεν ξέρω πόσο μπορεί κανείς να το αποδείξει και δεν ξέρω βέβαια εάν και κατά πόσον... Εάν μπορεί να αποδειχθεί αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά αυτό είναι θέμα δικαιοσύνης. Σύμφωνοι. Μιλάει, η Intracom πουλάει σε υψηλές τιμές εκμεταλλευόμενη τον προστατευτισμό της ελληνικής βιομηχανίας σε βάρος του ελληνικού λαού και τα υπερκέρδη τα χρησιμοποιεί για να εξαγοράζει συνειδήσεις των πολιτικών και να δρομολογεί τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου. Εάν τυχόν έχει ένα προστατευτισμό, όπως λέτε, δεν έχει κανέναν λόγο να εξαγοράζει συνειδήσεις. Αλλά προστατεύεται. Ναι. Και έτσι να είναι, ναι, πάλι την ευθύνη το έχει το ελληνικό κράτος που επιτρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όπως και αν το έχουμε το πράγμα, το ελληνικό κράτος είναι υπεύθυνο για το οποιοδήποτε κατάντημα της χώρας. Διότι αν εγώ είμαι κράτος και έχω έναν άνθρωπο ο οποίος εκμαυλίζει συνειδήσεις, πουλάει σε διπλάσιες τιμές, καταχρεώνει το φορολογούμενο, θα έπρεπε εγώ σαν κράτος να τον λιώσω αυτόν. Όχι να τον έχω στα όπα-όπα. Δηλαδή, είτε έτσι το πάρουμε, είτε αλλιώς το πάρουμε, και να δεχθώ εγώ ότι ο κόκαλης είναι ο χειρότερος και ο βρωμερότερος, που δεν το ξέρω, δεν λέω τι είναι, λέω και αν το δεχτώ αυτό, πάλι το ελληνικό κράτος ευθύνεται που το επιτρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται. Δεν μπορεί να πάρει συγχωροκράτη το κράτος και ο Ροχάμης κάνει ό,τι κάνει. Πάει να πει ότι έπρεπε το ελληνικό κράτος να τον αφήσει το Ροχάμη να κάνει, εδώ τρέχουν οι αστυνομίες όλη την Ελλάδα να τον πιάσουν. Δεν πιάνουν και τον κόκαλη. Στήνεις. Στην Τσαβίτσε να αναρρίσεις ξυλώνουν τους αμπελώνες και φυτεύουν ακακίες. Γιατί? Υπάρχει ένα θέμα με τους αμπελώνες, ότι το κρασί, το μούστος είναι ένα πάρα πολύ φτηνό πράγμα. Και επειδή η παραγωγή στο στρέμμα, μιλάμε για περίπου τουλάχιστον 3 με 4 τόνους το στρέμμα μούστο, ουσιαστικά δηλαδή κρασί. Οι δυνατότητες παραγωγής της Ελλάδος κρασιού είναι ατελείωτες. Και το κρασί δύσκολα περπατάει. Δηλαδή είναι όλη η κοινή αγορά, έχει πάρα πολύ κρασί. Δεν μπορεί να καταναλωθεί πλέον αυτό το κρασί. Ένας Έλλην εφευρέτης, χημικός, τον οποίο τον είχα γνωρίσει όλα σε πολύ μεγάλη ηλικία, χωρίς ποτέ, είχε υποσχεθεί να μου φέρει κτλ., είχε καταφέρει προπολεμικός, ή όχι, με συγχωρείτε, μεταπολεμικός περί το 50, να κάνει τον Ινοζήθο. Να κάνει αυμπύρα. Α, δηλαδή, ναι, θυμάμαι. Τον Ινοζήθο. Είναι τώρα 30 χρόνια αυτή η ιστορία. Πάσο τόση. Περίπου τόση. Το θυμάμαι σαν όνειρο. Ναι. Και το ελληνικό κράτος άδειες έτσι ή αλλιώς αυτό τον πεθάνανε. Ήτανε ο Φίξ τότε. Δεν ξέρω, κύριε Γούτα, δεν ξέρω Φίξ εγώ. Εγώ ξέρω ότι ο άνθρωπος έκανε μια καταπληκτική εφεύρεση. Έτσι. Έφτιαξε τον Ινοζήθο. Τι θα πει δεν ξέρετε Φίξ, γιατί δεν λέτε. Μα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Φίξ. Με ενδιαφέρει το ελληνικό κράτος. Είχε γίνει τότε. Ήταν κράτος εν κράτη. Δεν ξέρω τι ήταν κράτος εν κράτη. Πάντοτε λέμε ότι είναι αυτός, εκείνος, ο άλλος, και το ελληνικό κράτος είναι πάντα αθώο. Ένας εφευρέτης έκανε μια εφεύρεση και έκανε τον Ινοζήθο, ένα άριστο προϊόν που επέλυε το πρόβλημα και της εισαγωμένης κρυθής για την παραγωγή της μπύρας, διότι η μπύρα είναι εισαγόμενο, διότι εμείς δεν είχαμε την μπύρα και τώρα κατάλληλα να κάνουμε την μπύρα να κάνουμε μπύρα, έτσι. Έλυσε ο άνθρωπος με το ελληνικό μούστο και έφτιαξε μια ωραιοτάτη μπύρα από κρασί
Και το ελληνικό κράτος. Τι έγινε αλήθεια αυτή η ιστορία. Τον έβαλε κάτι και τον πάτησε. Μου λέει κάτι ιστορίες εξωφρενικές με την αγορονομία, με το Υπουργείο Βιομηχανίας. Τον άνθρωπο τον λιώσανε. Υπάρχει τώρα. Δεν ξέρω. Και δεν έχω δηλαδή. Όπως επίσης και ένας Καχραμάνογλου. Έχει πολύ, πολύ. Βρήκε τη διαδικασία από το χαρούπι που γίνεται ένα υποκατάστατο της σοκολάτας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό με το τώρα το θυμίζω. Ένα υποκατάστατο της σοκολάτας. Το χαρούπι φτιάχνει ένα πράγμα που τρως και λες είναι σοκολάτα και δεν είναι σοκολάτα. Και δεν έχει και τα επιβλαβή, τα αλκαλοειδή που έχει μέσα το κακάο. Τον λιώσαν τον άνθρωπο. Γιατί τώρα, μα γιατί, αντί να παίρνουν παράσημα αυτοί οι άνθρωποι, παίρνουν κυνηγητό. Κατά λάθος, από τους Αγίους ανθρώπους. Τι θέλω να πω, αυτό πραγματικά που λέτε, τώρα το θυμήθηκα. Ο Ίνος Ζήθος. Ναι, το θυμήθηκα. Είχε βγάλει τότε και ο Φίξ αυτό το περιβόητο ταμ-ταμ, τη σημερινή Coca-Cola. Τον ξαφανίσανε. Τον ξαφανίσανε. Θυμάστε μια διαφήμιση που έλεγε, δεν είναι Coca-Cola. Το δεν είναι ήταν κάτι γράμματα που ήθελε κι άλλοι να τα δεις. Ναι. Το Coca-Cola τεράστιο. Ναι. Δεν είναι Pepsi-Cola, ναι. Το δεν είναι πάλι εδώ. Είναι ταμ-ταμ τεράστιο. Και όποτε έβλεπε λοιπόν Coca-Cola, Pepsi-Cola, είναι ταμ-ταμ. Ναι. Αυτό το άλλο το δεν είναι φαινόταν ναι, για ένα πάρα πολύ έξυπνο. Και ήταν πραγματικά επιτυχημένη αυτή η προσπάθεια. Καλό, αλλά πέσανε η κορωσία πάνω, τον λιώσανε. Τον λιώσανε, ναι. Δεν έμεινε τίποτα. Κοκακόλα δεν κλειτώνει με τίποτα. Ναι. Τι θέλω να πω, με αυτό το κρασί, τη μετατροπή του κρασιού σε μπύρα, εγώ είχε αυτός τότε κάνει μια διαφήμιση και είχε γυρίσει τη μάμη της εφημερίδας και είχε φέρει μπουκάλια. Και ήταν καταπληκτικό ποτό αυτό. Ναι, μπύρα. Και είχε ωραίο όνομα, είναι ο Ζήθος. Αυτός που βρίσκεται. Είχε έρθει κάτω στη χροπή και με είχε βρει. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Τώρα σε μόρφη, τώρα σαν όνειρο. Αλλά... Αυτός χημικός ήταν, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά θυμάμαι το θείο μου, το Μακαρίτη, τον Νίκο, τον Φώτη Μάνα, τον Ασπρογέρακα είχε παρτίδες. Εγώ θα προτείνω όμως τώρα, δεν ξέρω τον Μπουτάρη αν το διέλυσε η Εθνική Τράπεζα ή το κρατάει ακόμα και οποιοδήποτε άλλο μπορεί να γίνει. Είναι απλό το θέμα. Δηλαδή η διαφορά μεταξύ της μπύρας και του κρασιού είναι η διαφορά σε βασικό σε ενόπνευμα. Η μπύρας είναι περί το 6-7% σε ενόπνευμα και το κρασί είναι από 11 μέχρι και 15%. Έχουν το μισό ενόπνευμα μέσα στην ίδια. Και επειδή είναι στο συγκεκριμένο χρόνο η περιεκτικότητα του ενόπνευματος μέσα στον οργανισμό είναι που φέρνει εύκολα στη μέθη. Επειδή διασπάται σε αλδεΐδη καιρό σιγά σιγά, μπορεί με την πύρα μεθάς πολύ πιο δύσκολα από ό,τι μεθάς με το κρασί. Γι' αυτό και οι αρχαίοι πίνανε κρασί και κραμμένο. Δηλαδή ο άκρατος μαζί με νερό γινόταν και κραμμένο. Και ξεκινούσαν, ξέρετε πώς. 10% άκρατος, 90% νερό και το αυξάνανε σιγά σιγά για να μπει ο οργανισμός στη διαδικασία να το διασπάει για να μην μεθάνε. Λοιπόν, μπορούν και εύκολα τώρα, πρέπει να γίνουν πειράματα. Να πάρουν κρασάκι, να το αραιώσουν. Να του βάλουν διοξίδιο του άνθρακος μέσα, διότι αυτή είναι η ουσία όλη. Και να βρουν διάφορες γεύσεις, είναι θέμα και να βάλουν και άλλα πρόσωπα, να βάλουν λίγο κιτρικό οξύ, έτσι κλπ. Φωσφορικό. Που έχουν, γιατί αν πάρετε όλα αυτά τα ποτά, τα γκαζοζοειδή δηλαδή, θα δείτε ότι έχουν μέσα απίθανα πράγματα. Δεν είναι ένα πράγμα μόνο, είναι πολλά. Βλαβερά είναι αυτά. Όχι, 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 τίποτα. Είναι θέματα όλα που έχουν σχέση με τη γεύση. Βλαβερά δεν είναι. Όχι, τίποτα δεν είναι. Μάλιστα. Ο κύριος Στίνης, στην Ταβίτσα. Α, σας το πω αυτό. Τώρα, Τσιριμόκος, μπορούν να στήσουν οι Έλληνες πανεπιστήμια ελληνόφωνα στις χώρες εκτός Ελλάδος. Βεβαίως. Γιατί εκεί επιτρέπεται. Και έχουν γίνει. Στην Αμερική έχουν κάνει οι Έλληνες. Μάλιστα. Σχολές και πανεπιστήμια. Μόνο στην πατρίδα μας δεν γίνεται, κύριε Τσιριμόκο. Έχετε και όνομα ιστορικό. Βεβαίως. Ασπραδάκης, να υποθεί για ξανά το εύστοχο παράδειγμα για την κοινή αγορά της Σαύρας και της αχυραποθήκης. Τι είναι αυτό? Μια φορά, δεν ξέρω σε εσάς το είπα, δεν θυμάμαι, το έχω πει κάτι. Ναι, ναι, πες το. Μου λέει, γιατί τα λες, λέει, έτσι συγκεκριμένα. Λέω, τι λέω, δεν τα πεις συγκεκριμένα, υπάρχει πρόβλημα. Λένε, τι. Λέω, εάν πεις σε κάποιον, μην πεις μες στον αχυρώνα, διότι εκεί υπάρχει ένα ερπετό με τέσσερα πόδια και ουρά. Μέσα στην Ελλάδα θα πει κάποιος, τι θα είναι, καμιά σαύρα θα είναι, θα την πατήσουμε να τελειώνουμε. Αλλά μέσα στον αχυρώνα είναι κροκόδηλος. Διότι και ο κροκόδηλος έχει τέσσερα πόδια και ουρά. Λοιπόν, δεν το πεις επακριβώς, υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό εγώ τους λέω εκείνο που μου λέτε και μου λέτε μην τους λέω, γι' αυτό και τους λέω νέους ανθρώπους. Αυτό πρέπει, γιατί όταν άκουσα τον αχυρώνα και το ερπετό, αυτό πρέπει να είναι. Ο κύριος Μέξης, πρέπει να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια για να εξαφανιστούν οι εικόνες των σημερινών πανεπιστημίων που έχουν γίνει άντρα κομματικών αποστολών και αναρχίας. Σωστό. Όλγα Σαραντοπούλου, πρόσφατα εφυλακίστη ο Γενικός Διευθυντής της Αλκατέλ για τα σταλίες.
Πού, στην Γαλλία? Μας είχε έρθει και χθες αυτό, αλλά διαφορετικά. Πρόσφατα φυλακίστηκε ο Γενικός Διευθυντής της Αλκατέλ για τα ασφαλείες. Αυτό είναι άσχετο. Τόσο. Γεώργιος Δήμου. Να πει ο κύριος Σοφιανόπουλος τι ήταν η βιομηχανία ΝΑΜΚΟ του κυρίου Κοντογούρη. Το έχουμε πει αυτό δεκάδες φορές. Η ΝΑΜΚΟ ήταν βιομηχανία, αυτοκίνητο βιομηχανία που έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο όχημα εκτός δρόμου, το Μίλι Κάρ και το Άγκρι Κάρ και τα οποία τα... Α, και έχουν σήμερα στη... Πού το έχω νομίζω, στη τσέπη το έχω. Να το, ορίστε. Α, ναι, και είδες, το ξέχασα. Αλλά μπορεί. Παράδοση οχημάτων Unimog στη ΔΕΗ. Η Προμότ Λαϊνόπουλος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Αναστασία Mercedes Benz για τα ειδικά οχήματα Unimog, παρέδωσε στη ΔΕΗ σε εκτέλεση σχετική συμβάσεως 64 οχήματα Unimog τριών διαφορετικών τύπων. Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν στα λιγνητορυχεία της ΔΕΗ στην Τολεμαΐδα, Αμίντο και Μεγαλόπολη και είναι τα μόνα κατάλληλα για χρήση στα εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες των λιγνητορυχείων. Αυτά τα οχήματα Unimog μπροστά στο αυτοκίνητο της ΝΑΜΚΟ είναι παιχνιδάκι. Και όμως, αυτά μπορούσε και τώρα αν βάλουν μπρος στην ΝΑΜΚΟ μπορεί να τα φτιάξει τα οχήματα. Υπόξει τον Unimog δεν είναι η ιστορία του Unimog, είναι κάτι μηχανολόγοι νεαροί. Πιστήκανε σε ένα αποθήκη μέσα και φτιάξαν το Unimog, το οποίο για τότε το πήρε πρέπει να δεν φύγει, τσαγόρασε. Μιλάμε, για να ξεκαθαρίζουμε, για την ΝΑΜΚΟ που κατασκεύασε ένα φορτηγό αυτοκίνητο που μέσα στην έκθεση της, στη Στουτγάρδη, Φραγκφούρτη με συγχωρείτε, και με συμμετοχή της γαλλικής Μπερλιέ, της γερμανικής Mercedes, της σουηδικής Volvo και Ford, Scania, Chrysler, General Motors, TAF, Ολλανδίας, της Scania, της Σουηδίας, τη Volvo και την Μπερλιέ, της Γαλλίας, Fiat. Που είχαν τα ανάλογα φορτηγά αυτοκίνητα. Αυτό το αυτοκίνητο της ΝΑΜΚΟ, το φορτηγό εκτός δρόμου όπως λέγεται, πήρε το πρώτο βραδείο. Τεχνολογίες. Από εκεί και πέρα, ο νόν νοήτο, το έχουμε πει αυτό, το έχουμε παρουσιάσει παλιά, θα το ξαναπούμε πάλι αυτό το ζήτημα. Αλλά μπορούμε να φέρουμε και προσπέκτη να δείξουμε το αυτοκίνητο. Το έχουμε ξαναδείξει, έχουμε κάνει ειδική εκπομπή γι' αυτό, αλλά εφόσον σε λίγο καιρό θα το ξαναπούμε πάλι. Ο κύριος Βλάχος λέει ότι έχουμε δίκιο να παίρνουν τα δημόσια έργα ελληνικές εταιρείες. Ο κύριος Γιάννης, η Ιντρακόμ έδωσε καλύτερη προσφορά από την Αλκατέλ, η οποία είναι γαλλική και πιστεύετε ότι τη δουλειά εναντίον του Κόκαλη την έκανε ο Βαρδινογιάννης. Το ποιος την έκανε και ο ποιος δεν την έκανε, αυτές δεν μας ενδιαφέρουν εμάς αυτά τα ζητήματα. Εμείς στεκόμαστε και πάλι, όπως σας είχα πει και στην αρχή κύριε Γιάννη, μόνο στο γεγονός ότι πρέπει να στηριχθεί η ελληνική βιομηχανία και τίποτε άλλο, δηλαδή οι Έλληνες εργαζόμενοι και η συγκεκριμένη βιομηχανία. Όπως είπαμε, είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις και απασχολεί 10.000 εργαζομένους. Μόνο εκεί σταματάμε εμείς. Τα υπόλοιπα δεν είναι δικά μας ζητήματα. Ο ένας ακροατής είπε ότι η Αλκατέλ έδωσε φτηνότερη τιμή και ο άλλος είπε ότι έδωσε μεγαλύτερη. Τέλος πάντων, εμάς δεν μας ενδιαφέρει οποιαδήποτε Αλκατέλ. Μας ενδιαφέρει οι δουλειές θα δίνονται μόνο σε ελληνικές βιομηχανίες. Τελεία και παύλα. Ας γίνουν κι άλλες ελληνικές βιομηχανίες παρόμοιες. Ας γίνουν, για όνομα Θεού. Βεβαίως και να γίνουν. Αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε σε ξένες βιομηχανίες τις δουλειές αυτές, τις κρατικές. Γιατί και αυτοί αντίστοιχα στις ευρωπαϊκές χώρες δεν δίνουν σε ξένες εταιρείες, τις δίνουν στις δικές τους. Απλό δεν είναι. Για το 1083 και τα επιτόκια, αν υπάρχει αυτός ο νόμος σε χώρες της κοινής αγοράς. Έχουμε πει όχι. Αυτός ο νόμος δεν υπάρχει στο φεγγάρι. Η κυρία Δελιγιάννη, να σχολιάσει ο κύριος Σοφιανόπουλος γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί αναστρέμα να φυτέψει ακακίες όποιος θέλει με 150.000 στο στρέμα την πρώτη χρονιά. Διότι είναι ξεκάθαρο, δεν είναι θέμα τα χρήματα της στιγμής, είναι η παράδοση και η δυνατότητα παραγωγής στο διηνεκές. Και όταν χαλάσεις μια παράδοση, από εκεί πέρα πρώτα πρέπει να την ξαναφτιάξεις. Τι κάνουμε με τις ακακίες? Τίποτα, αρνούμε. Τι κακία δεν... Τίποτα. Τότε γιατί επιδοτείτε το στρέμμα? Δεν επιδοτεί να φυτέψεις ακακίες, επιδοτεί να χαλάσεις το αμπέλι. Και οι ακακίες τι χρησιμεύουν? Σου λέει φύτεψα κακίες έτσι για να υπάρχει κάτι. Σίγουρο είναι αυτό. Διότι αν ήταν, αν πηγαίναμε πούμε, σε βιομηχανικό ξύλο, θα βάζαμε λεύκες. Η ακακία. Μήπως είναι κάτι που δεν το γνωρίζετε? Επιμένω εδώ. Δεν αποκλείεται να είναι κάτι το οποίο, αλλά εγώ πρώτη φορά ακούω ότι η ακακία είναι εκτός από ένα καλοπιστικό δέντρο. Είναι δύο τα τηλεφωνήματα σχετικά. Ναι. Λέει, επιδοτεί η ΟΚ αναστρέμα να φυτέψουμε ακακίες με 150.000 στο στρέμα. Ναι.
Όχι να φυτέψουμε, να χαλάσουμε τον αμπελώνα για να βάλουμε ακακίες. Ωραία, να τον χαλάσουμε, εντάξει, τον χαλάσουμε. Γιατί να βάλουμε ακακίες. Ειδικά γιατί ακακίες. Ας το δούμε. Ο κύριος Βιδρούκας. Ο πρόεδρος του Δεσαϊκού Σταυρόπουλος ήθελε να κάνει μεγάλα έργα στην Έδεσα και δεν τα έκανε γιατί όλοι του ζητούσαν μίζες. Αυτά είναι. Εάν αγαπητέ κύριε Χούντα. Βιθούλκας, τι είναι, κάποιο βιομήχανος. Δεν ξέρω, ακούστε με. Ναι. Το θέμα, γιατί με έχουν ρωτήσει, λέει πώς. Ανώνυμος. Το ελληνικό κράτος πρέπει να έχει ένα κατάλογο. Τι θέλεις να φτιάξεις κύριε Χούντα, χειροτροφείο. Έτσι γίνεται. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Πάτω. Και όταν το φτιάξεις, εγώ σε ανύποπτο χρόνο θα έρθω να σε ελέγξω αν έχεις στηρίσει αυτά που σου λέω. Τα τήρησες, έχει καλό, δεν τα τήρησες, σου πήρε το κεφάλι. Θες να φτιάξει εργοστάσιο κανόνια, μάλιστα. Έτσι. Οτιδήποτε θέλει να φτιάξει ένας Έλληνας πολίτης, να είναι γραμμένο. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα χαρτί που να του λέει αυτό μπορεί να το φτιάξεις έτσι. Και μπορεί να το φτιάξεις εκεί. Και τελειώσαμε. Τι θα πει αυτό, φέρε αυτή την άδεια, φέρε την άλλη άδεια, φέρε αυτό το πιστοποιητικό, αυτή την μπουρδολογίες όλες. Το είπε ο κύριος Παπακοσταντίνου. Το είπε. Ανώνυμος. Οι τράπεζες όχι μόνο πλουτίζουν σε βάρος του κόσμου, αλλά και εις βάρος των εργαζομένων. Παραδείγματος χάρη, η Τράπεζα Εργασίας έχει βγάλει μια εγκύκλιο και παρακρατεί 45.000 το μήνα από τους ταμείες σε τυχόν λάθος, δηλαδή το επίδομα του ταμεία. Και υποχρέωσε όλο το προσωπικό να φοράει γραβάτες. Ναι. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, υποχρέωσε το προσωπικό να φοράει γραβάτα. Αυτό δεν είναι κακό, δεν το βρίσκω κακό. Έχει βγάλει μια εγκύκλιο. Αλλά όταν παρακρατεί... αν κάνει λάθος και χάσει λεφτά, ότι πρέπει να τα πληρώσει. Αυτό το θεωρώ ότι είναι λίγο άδικο, διότι εν πάση τόσο ανθρώπινα είναι τα λάθη. Ένας άνθρωπος ο οποίος συναλλάσσεται όλη την ημέρα, θα έπρεπε να υπάρχει ένα αποθεματικό στις τράπεζες. Από τα κέρδη. Από τα κέρδη, εν πάση τόσο ένα ταμείο κάτι. Για να καλύπτουν αυτές τις... Ακριβώς, διότι ο ταμείας κάνει και αυτός μια δουλειά. Δηλαδή και ο δίπλα που κάνει ένα λάθος, εκείνος δεν μετράει, κάνει ένα λάθος ένα χαρτί. Γιατί να πληρώσει ένας, δεν πληρώνει ο άλλος. Εν πάση τόσο δεν είναι τίποτα το σοβαρό, θα έλεγα. Λέει ότι δεν έχουμε δίκιο για τον κύριο Κόκαλη, αρκεί να συγκρίνουμε. Καταρχήν, εμείς δεν πήραμε το μέρος του κύριου Κόκαλη. Ναι. Εμείς είπαμε ξεκάθαρα, δεν ξέρω τώρα πόσο πιο αναλυτικά να το πω αυτό. Αρκεί να συγκρίνει, λέει κανείς, τα τηλέφωνα από Ασία, Ευρώπη, Αμερική προς εδώ και από εδώ προς εκεί. Είναι τρεις φορές ακριβότερο το τηλέφωνο από την Ελλάδα. Αυτό είναι θέμα κράτους, δεν είναι του Κόκαλη. Ο Κόκαλης... Θέμα του ΟΤΕ είναι αυτό. Κοιτάξτε, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι η πληροφορία στον κόσμο έχει πάει τόσο λανθασμένα και τόσο μπερδεμένα που δεν βγαίνει άκρη. Το ελληνικό κράτος τιμολογεί τα τηλέφωνα, δεν τα τιμολογεί ο Κόκαλης. Το ελληνικό χρήμα στα ελληνικά χέρια. Ο Κόκαλης δίνει μηχανήματα. Κύριο Στασιό. Το ελληνικό χρήμα στα ελληνικά χέρια. Συμφωνεί μαζί μας. Μάλιστα. Ο κύριο Ατσάρο. Γιατί οι δυνάμεις ασφαλείας μπήκαν στον κατακλυσμό των τσιγκάνων και όχι στου κυρίου Κόκαλη το σπίτι με εισαγγελέα για να γίνει έρευνα. Δεύτερον, στις ελληνικές βιομηχανίες το πρώτο που μας αφορά είναι ο έντιμος βίος τους και όχι αν απασχολούν πολλούς εργαζόμενους. Κοιτάξτε, και τα δύο σωστά είναι. Το θέμα της εντιμότητας και της ηθικής, ας πούμε, κάποια στάθμιση του οποιοδήποτε μεγάλου και δημοσίου ανδρός είναι βέβαια ξεκαθαρισμένη υπόθεση. Αλλά γιατί δεν μπήκαν οι δυνάμεις ασφαλείας στο σπίτι του Κόκαλη, τώρα ξέρω ότι δεν μπήκαν. Έπρεπε κάποιος να κάνει μια καταγγελία. Αυτό είναι θέμα εισαγγελέως. Γιατί να μπουν, δεν το πιάνω. Ναι, πώς, πρέπει να υπάρχει κάποια καταγγελία. Αν δηλαδή εγώ πάρω ένα τηλέφωνο και πω στο σπίτι του Κόκαλη μέσα υπάρχουν, ξέρω εγώ, να πούμε ροκέτες και μπόμπες, γιατί αυτός είναι ο αρχηγός μιας τρομοκρατικής οργανώσεως, ο εισαγγελέας μπορεί να δώσει εντολή να μπουκάρουν μέσα τα ΜΑΤ και να ελέγξουν. Αλλά... Μα είναι, αυτά είναι φανταστικά πράγματα τώρα, δεν είναι... Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν έχουν σχέση με αυτό που συζητάμε εμείς. Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για τα πρόσωπα, εμείς ενδιαφερόμαστε για τη βιομηχανία την ελληνική. Και αυτή είναι μια ελληνική βιομηχανία, όπως και αν λέγεται. Μας ενδιαφέρει, λέτε εδώ, αν απασχολεί πολλούς εργαζόμενους. Πώς δεν έχει σημασία. Έχει σημασία. Μην μπερδεύουμε τα ονόματα με το αντικείμενο. Εμείς λέμε ελληνικές βιομηχανίες. Τηλεπικοινωνιών είναι αυτή. Ναι, ας γίνει κι άλλη, ας γίνει κι άλλη, ας γίνει κι άλλη. Αλλά οι δουλειές να δίδονται σε ελληνικές βιομηχανίες ή κρατικές. Αυτό λέμε εμείς. Θα μου πείτε κι αν οι κρατικές βιομηχανίες δεν παράγουν καλά προϊόντα, θα τα δίνουμε στις ελληνικές. Ναι, θα τα δίνουμε στις ελληνικές και καλά να μην είναι και θα τις πιέζουμε να τα κάνουν καλύτερα. Αυτό πιστεύουμε κατά τη δική μας φτωχή άποψη ότι είναι το σωστό.
και Σαργενή Βόρεια Προάστια δεν έχουν εικόνα γιατί υπάρχουν πολλές παρέμβολες. Τι να κάνουμε, αυτοί που δεν μας θέλουν να υπάρχουν στον τηλεοπτικό χώρο. Εμείς θα συνεχίζουμε και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα λύσουμε και αυτό το θέμα. Είπε ο κύριος Χούντας ότι ο κύριος Σουφλιάς δεν του απάντησε σε θέμα ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Μήπως απάντησε ο κύριος Εύρετ γιατί ψήφισε τον νόμο 1083 των επιτοκίων ή γιατί ο κύριος Σιμίτης ψήφισε τον νόμο 2289 που απελευθέρωσε τις τιμές των καυσίμων. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ κατάργησαν τον νόμο 149/14 που υποχρέωνε τον υπάλληλο να... του 1914. Που υποχρέωνε τον υπάλληλο να απαντά στον πολίτη. Αυτός ήταν ο έλεγχος και τον κατάργησαν. Αυτό μυρίζει Σφακιανάκη. Μάλιστα. Ναι, σωστό είναι κύριε Σφακιανάκη με αυτό. Θέλει να πει. Λέει Σφακιανάκη. Ο νόμος του. Δεν ξέρω. Δεν λέει. Α, ναι, το γράφει. Να, το γράφει εδώ. Το έχει βάλει στο τέλος. Το κατάλαβα από τον νόμο του Βενιζέλου που είπε. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Θέλει να πει ότι, θέλει να πει ο κύριος Φακιανάκης εδώ ότι με το νόμο 149/1914 είναι αυτό 14. Που υποχρέωνε τον υπάλληλο να απαντά στον πολίτη. Θέλει να πει με αυτό ότι εάν τυχόν ήταν σε... νομίζω δεν έχει καταργηθεί, έχει καταργηθεί. Βέβαια. Ή έχει απλώς... Αλλά έχει αντικατασταθεί με το 10 και 20 άνθρωπο του συντάγματος και με 3 άνθρωπους νόμους. Ναι, ναι. Μέσα θέλει σε 10 μέρες πρέπει να απαντήσουν. Αλλιώς πληρώνουν κιόλα. Ναι, ναι. Θέλει να πει ότι με τον έλεγχο αυτό στη δημόσια και κρατικές υπηρεσίες, με αυτό το νόμο του Βενιζέλου, πολλά πράγματα θα είχαν μπει στη θέση τους και τίποτα δεν θα λειτουργούσε όπως ένα ρολόι, σύμφωνα με την άποψη. Και είναι σωστό του κυρίου Σφακιανάκη. Για τον 1083 λέει δεν μας απάντησαν. Δεν θα μας απαντήσουν. Δεν υπάρχει απάντηση. Ο κύριος Παναγιώτης Μελίτας. Δεν μπορεί να χαλάει 5.000 και 10.000 ούτε στη λαϊκή. Μάλιστα. Ο κύριος Πουλάκης. Όλα τα σκουπίδια μπορούν να γίνουν και τσιμεντόλιθοι. Με το ανάλογο τσιμέντο και μικρή ποσότητα άμμου. Εσείς τα ξέρετε αυτά. Σαν ελαφρό δομικό υλικό για να κλείνει, όχι σαν φέρον οργανισμός. Ότι δεν αντέχει σε θλίψη. Για χωρίσματα. Ναι. Εις αντικατάσταση των... ελαφρόπετρα, ξέρω εγώ, τσιμεντόλιθος από ελαφρόπετρα και τέτοια. Γιάννης Συριανός. Υπάρχουν αμερικάνικα χαρτονομίσματα των 10.000 δολαρίων, των 5.000 δολαρίων και των 100.000 δολαρίων. Αυτά είναι κατ' εξαίρεση όμως. Μόνο για την ανταλλαγή μεταξύ τραπεζών. Ακριβώς, αυτό είναι κατ' εξαίρεση. Μέχρι 1.000 δόλαρο κυκλοφορεί. Ασπρογέρακας. Mm. Η Ελλάς έχει τόσα εγωπρόβατα όσα η Ρουμανία, η Σερβία, η Βουλγαρία και η Κορσική. Σύνολο 29 εκατομμύρια. Η Ελλάδα σήμερα. Ασπρογέρακας, λέει το όνομά του. Λέει, η Ελλάς έχει τόσα εγωπρόβατα όσα η Ρουμανία, η Σερβία, η Βουλγαρία και η Κορσική. Σύνολο 29 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Δεν ξέρω που το βγάζει αυτό, εγώ ξέρω για 15. 29 το θεωρώ υπερβολικό. Τέτοιο νούμερο δεν ξέρω, τίποτα δεν αποκλείεται. Μάλιστα. Εγώ ξέρω για 10 εκατομμύρια πρόβατα και 5 εκατομμύρια κατσίκια. Ηλιόπουλος, ψάχνει να βρει... Προσέξτε, είχαμε, τα σφάξαμε. Έτσι, τώρα αν ξαναγίνανε δεν ξέρω που το έχει το νούμερο. Ηλιόπουλος, ψάχνει να βρει τρόπους η κυβέρνηση να είναι ασύμφορο το δάνειο σε ξένο νόμισμα σε Έλληνες επιχειρηματίες. Βεβαίως, θέλουν να τα περιορίσουν, γιατί όλοι στραφήκανε στα εξωτερικά δάνεια, γιατί τα επιτόκια είναι χαμηλά της τάξης στο 8-9%, και τώρα προσπαθούν να βρουν τρόπους να κάνουν, να υποχρεώσουν δηλαδή τις επιχειρήσεις, αντί να παίρνουν δάνεια από το εξωτερικό, να παίρνουν υποχρεωτικά από την Ελλάδα με τα υψηλά επιτόκια. Μάλιστα. Μεθοδεύεται τώρα αυτή τη στιγμή που εμείς κουβεντιάζουμε, το οποίο είναι εξωφρενικό βέβαια, αλλά σε αυτό το κράτος τι περιμένεις. Μόνο τρελά πράγματα θα ακούσεις. Να σας ρωτήσω κάτι, αυτά τα δάνεια παίρνουν τώρα από το εξωτερικό, πώς τα παίρνουν, δηλαδή πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος και λένε θέλουμε δάνειο σε δολάρια. Όχι, πάνε σε, μια, ναι, πάνε σε μια ξένη τράπεζα και παίρνουν δάνειο σε συναλλαγμό. Σε μια ξένη τράπεζα και τους δίνει με 8%. Βέβαια, 8-9% πολλές επιχειρήσεις. Πάμε πολλές. Ενώ οι ελληνικές τράπεζες... υπάρχει ένα ρίσκο στην προκειμένη περίπτωση, το ρίσκο η διαφορά του νομίσματος. Της υποτιμήσεως, δηλαδή αν κάποια στιγμή τραβήξει μια μεγάλη υποτίμηση η Ελλάδα, κάνα 30% να πούμε. Βουλιάξανε. Σύντομο καήκα. Βουλιάξανε, αν επιστρεφτεί. Οι μόνες επιχειρήσεις οι οποίες με μεγάλη ασφάλεια το κάνουν αυτό είναι αυτές που έχουν και εξαγωγές. Mm-hmm. Ώστε εκ των εξαγωγών ανεξαρτήτως τι θα γίνει με την υποτίμηση. Όχι, διαφορά. Θα παίρνουν συνάλλαγμα απ' έξω και θα καλύπτουν το δάνειο από τις εξαγωγές. Αυτές είναι εξασφαλισμένες πλήρως. Και καμιά φορά πολλοί που με έχουν ρωτήσει λέω
πρέπει να δημιουργήσετε τη δυνατότητα μιας κάποιας εξαγωγής για να μην έχετε το ρίσκο αυτό της υποτιμήσεω. Διότι αν τραβήξει το ελληνικό κράτος μια υποτίμηση 15, 20, 30, 100, να πούμε. Πάει. Καήκαμε. Ο κύριος Κολυνάρης, ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Χασιμότο είπε στους Αμερικανούς: για να βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητα, αλλάξτε το εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να δώσετε υψηλότερη ποιότητα σε ανθρώπινο δυναμικό. Βέβαια. Οι Ιάπωνες απεργούν νοερός. Έχουν μια ταμπέλα στην πλάτη και λέει απεργό, αλλά δουλεύει. Διότι σου λέει: άμα δεν κάνω παραγωγή, τι θα γίνει. Και υπάρχει εκείνος ο κατάλογος, θυμόσαστε ότι τον οποίο δημοσίευσε το Economist, το είπα αυτή την φορά, δεν θυμάμαι, ότι έχει κανένα 25 χώρες μέσα, ότι ανά 1000 εργαζομένους πόσες ημέρες έχουν χαθεί από απεργίες. Ισλανδία, Ολλανδία, Φιλανδία κτλ. Είναι μηδέν. Μετά αρχίζουν όλες οι χώρες, έχει δύο τετραετίες, έχει από το 89, από το 84 μέχρι το 89 και από το 90 μέχρι το 94. Η πρώτη τελευταία χώρα είναι η Ολλανδία με κάπου 700 και ακολουθεί η Ελλάδα στην αρχή, αλλά είναι διεκκυκόμενος, Ελλάδος είναι στο 3.500. Είμαστε 5 φορές πάνω από την Ισπανία που είναι η πρώτη τελευταία χώρα σε χαμένες ημέρες εργασίας ανά 1000 εργαζομένους. Μάλιστα. Πώς μπορεί το Φιλμνέτ να έχει καλωδιακή τηλεόραση ενώ πληρώνουν ΜΕΡΤ? Η Φιλμνέτ είναι μια ξένη εταιρεία, Ολλανδική νομίζω είναι. Δεν είμαι σίγουρος, η οποία έχει νοικιάσει. Α, είναι ενσύρματος. Έχει νοικιάσει τις συχνότητες της ΕΡΤ και της δίνει κάποια σοβαρά λεφτά, 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο. Και εκπέμπει ένα πρόγραμμα μέσω καλωδίου. Να σχολιάσει ο κ. Σοφιανόπουλος, αν ξέρει για το συνεργάτη του Κόκαλη στο Διεθνές Εμπόριο Συστήματος Πληροφορικής, ο οποίος είναι αρχηγός του Εβραϊκού Σιωνιστικού Λόμπι της Γερμανίας, είναι ο ιδιοκτήτης Ταναμιού Γκουανταλαχάρα, όπου έχει ταξιδέψει ο Παπανδρέου με τη Λιάννη με συνοδεία Εβραίων. Τι είναι? Πώς αυτό λέγεται αυτός? Α, δεν ξέρω. Αυτά είναι άπια στα πουλιά. Εγώ μπορώ να απαντήσω σε αυτό ότι αυτό δεν το ξέρω καθόλου. Αλλά αν θα μπορούσε να μας δώσει. Τώρα κοιτάξτε. Το κότερο και οι βόλτες αυτές είναι γνωστές. Από εκεί και έπειτα, εάν υπάρχει τέτοιο πράγμα, θα τον παρακολούσα ιδιαίτερος να μου τηλεφωνήσει, να μου δώσει πιο πολλά στοιχεία, να το διερευνήσουμε, διότι είναι, εάν πράγματι συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και πρέπει να το ελέγξουμε. Από Ελευσίνα 1, στην εκπομπή Κράτη Κυριαζή, ελέγχθη ότι οι υποπουργοί της ΕΟΚ συνεδριάζουν και κλεισμένων των θυρών. Μιλάει, είχαμε εδώ ένα εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κράτη Κυριαζή, και είχε πει ότι οι υπουργοί της κοινότητας συνεδριάζουν. Είναι διαπιστευμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα και μας είχε πει στην εκπομπή ότι συνεδριάζουν με κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αλήθεια. Δεύτερον, ο κ. Πετυχάκης είπε ότι την ημέρα λήξης της απόφασης για τα κιλά γάλακτος ο Υπουργός Γεωργίας ήταν ο κ. Σιμίτης. Ο κ. Πετυχάκης είπε ότι την ημέρα λήξης της απόφασης για τα κιλά γάλακτος ο Υπουργός Γεωργίας ήταν ο κ. Σιμίτης. Όταν η λήξη, τι εννοεί? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όταν έλεγε, φαίνεται το χρόνο στο διαπραγματεύσιο για ξέρω την ποσόστοση γάλακτος που έχουμε πάρει, δηλαδή τα 61 κιλά. Ναι, υπήρξε ο κ. Σιμίτης, ήταν με διάστημα υπουργός γεωργίας, βέβαια. Αλλά αυτό το έχουμε πει το θέμα, το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, τελευταία φράση για να κλείσουμε, κύριε Σοφιανόπουλε, είναι μία και τέταρτο πάει. Πιάσαμε τόσο. Προχωρούμε. Μία και δέκα. Κοιτάξτε. Τα συγκριτικά στοιχεία εδώ με την Ολλανδία είναι εις βάρος της Ελλάδος σε τόσο μεγάλο βαθμό, σε όλους τους τομείς, που δεν χρειάζεται σχολιασμό. Και δεν μπορεί η κύρια αυτή να είναι ανεύθυνη σε όλους, διότι όπως έχουμε πει τόσες φορές, κύριε Κούντα, δεν είναι ένα πράγμα. Αν λέγαμε ότι ξέρεις κάτι, αυτός και αυτός ο τομέας στην Ελλάδα λειτουργούν σωστά, εκεί πέρα έγινε κάποια παράβλεψη. Δεν μπορεί όλα να είναι στραβά σε αυτή τη χώρα και αυτό να είναι κατά λάθος. Εν αντιθέσει με εσάς που πιστεύετε ότι πρόκειται περί λάθος, εγώ πιστεύω, κύριε Χούντα, είμαι πεπισμένος, όπως λέει και ο Πετιμεζάς εδώ, ότι εμείς θα προδίδουμε και θα κλέβουμε και εσείς θα τα γράφετε. Και σε ένα άλλο σημείο γράφει ο Πετιμεζάς ότι οι υπόλοιποι Έλληνες, βαριά μοχθούντες και ανοργάνωτοι, δεν μπορούν να αντιδράσουν. Αλλά εμείς, κύριε Κούντα, τώρα βάλαμε μπρος οργανωμένα να αντιδράσουμε. Βέβαια. Κυρίες και κύριοι, ήταν ακόμα μια ενδιαφέρουσα εκπομπή με τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχουμε κάνει, να μαθαίνουμε, να ερευνούμε, να διαπιστώνουμε
και να σας πληροφορούμε με βάση πάντοτε την αλήθεια για ό,τι η δική μας διάνοια και η δική μας κρίση μπορεί να επιτρέψει σαν σωστό, γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές, κανείς δεν είναι τέλειος και κανείς δεν τα ξέρει όλα. Ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Χαίρετε.